Καλημέρα. Αρχίζει η συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης στη συζήτηση επί της γνωμοδότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και τη λήψη απόφασης επί αυτής και δεύτερο θέμα τη συζήτηση επί των διαδικαστικών ζητημάτων. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί της ημερήσιας διάταξης, διότι υπάρχει ακυρότητα στη διαδικασία. Να ξεκινήσω με τις αναπληρώσεις. Με ακούσατε? Όχι. Στη θέση του κυρίου Ανδριανού είναι η κυρία Λιτρίβη. Στη θέση του κυρίου Καραγκούνη είναι ο κύριος Μαντάς από τη Νέα Δημοκρατία. Στη θέση του κυρίου Κούβελα είναι ο κύριος Σταμάτης. Στη θέση της κυρίας Ράπτη ο κύριος Βλαχάκος. Στη θέση του κυρίου Στυλιανέδη αναπληρώνει η κυρία Καραμανλή. Αναπληρώνει τον κύριο Υψηλάντη ο κύριος Βρετάκος. Αναπληρώνει τον κύριο Καλαματιανό ο κύριος Μαμουλάκης. Την κυρία Αποστολάκη που θα βρίσκεται σήμερα και στην κηδεία του διπλωμάτη του κυρίου Ζαχαράκη είναι ο κύριος Μουλκιώτης. Και αναπληρώνει τον κύριο Πάνα ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Έχω ζητήσει τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Σας τον δίνω προσώρα, θα μιλήσω εγώ και κατόπιν θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Σας έχω ζητήσει τον λόγο προημερητικής διατάξεως, διότι υπάρχει ακυρότητα που πάτε. Δεν τον έχετε το λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου, να ολοκληρώσω κάποια πράγματα. Δεν μπορείτε να προεδρεύετε, κύριε Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει εξώδικο των κομμάτων που αναφέρεται σε εσά. Και επιπλέον υπάρχει και προσωπικός λόγος, ο οποίος, λόγω του οποίου εσείς δεν σέβεστε τίποτε. Εσείς δεν σέβεστε τίποτα και δεν σέβεστε και 57 νεκρούς. Παρακαλώ, εντάξει, αφήστε το εμπόριο νεκρών. Και επειδή ο κύριος Πλεύρης λέει... Αφήστε το εμπόριο νεκρών και μην χτίζετε καριέρα επάνω σε αυτό. Αφήστε το εμπόριο νεκρών. Παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο, δεν σας δίνω το λόγο αυτή τη στιγμή, έχουμε διαδικαστικά ζητήματα. Λοιπόν. Και παράλληλα θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση, ναι γιατί μιλάω εγώ, θέλω να κάνω μία διευκρίνηση σε ό,τι αφορά το Προεδρείο, δεν θα δεχθούμε, και αυτό είναι καθαρό και θέλω να σας ενημερώσω, μειωτικές συμπεριφορές, επιθέσεις φραστικές συναδέλφων απέναντι σε συνάδελφο, θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι μας εδώ έχουμε ένα υψηλό επίπεδο και πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας με αίσθημα ευθύνης. Ηρωνίες λοιπόν, φραστικές επιθέσεις, θεωρούμε ότι δεν χωρούν σε αυτόν τον τόπο, ιδιαίτερα λόγω της κρισιμότητας της συγκεκριμένης υπόθεσης που εξετάζουμε. Το ίδιο απαιτούμε ως Προεδρείο. Εκτίθεστε. Μην το κάνετε αυτό. Εκτίθεστε. Ηρωνίες λοιπόν, φραστικές επιθέσεις και παροξισμοί κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα γίνουν ανοιχτοί σε αυτό το χώρο. Όπως επίσης και επιθέσεις στη γραμματεία της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία με υψηλό επαγγελματικό τρόπο και φρόνημα κάνει τη δουλειά της και την οποία ευχαριστούμε και δημόσια για το έργο της. Να είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι. Εδώ έχουμε έρθει να κάνουμε μια δουλειά, έχουμε έρθει να φωτίσουμε μια υπόθεση η οποία ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Και δεν θα δεχθούμε καταστάσεις οι οποίες παρεκκλίνουν από το έργο μας. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη. Η Επιτροπή διεκόπη την προηγούμενη φορά για να αποστείλουμε ερώτημα στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να εξεταστούν τα θέματα που ζητήσαμε άπαντες, ακόμα και αυτοί που θέσανε θέμα ότι δεν θέλει να εξαιρεθεί κανένα πρόσωπο, όποια και να είναι γνωμοδότηση, συμφώνησαν να υπάρξει γνωμοδότηση στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Άρα, για να έχουμε νόμιμη σύνθεση σήμερα να εξετάσουμε το οποιοδήποτε θέμα, θα πρέπει να απαντήσουμε επί του ερωτήματος που είχε θέσει η πλειοψηφία. Μετά τη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, που εδώ κύριε Πρόεδρε θέλω να επισημάνω ότι είναι αήθεις οι επιθέσεις που δέχονται επιστήμονες του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, που βρίσκονται διαχρονικά από διαφορετικούς προέδρους, και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, που όταν υπήρξε άτομο εδώ πέρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε χρήση του Επιστημονικού Συμβουλίου για να ρωτήσει και πήρε γνωμοδότηση
Και εκεί πέρα ως πρόεδρος της Βουλής την αποδέχτηκε μια χαρά τη γνωμοδότηση που πήρε και σήμερα τους κατηγορεί αυτούς τους ανθρώπους. Όπως αντίστοιχα και για όσους συναδέλφους, ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εδώ πέρα στην εξεταστική για την Οβάρτη, θα θυμούνται ότι το ίδιο επιστημονικό συμβούλιο με την ίδια σύνθεση, σε ερωτήματα που είχε θέσει η πλειοψηφία, είχε αποφανθεί διαφορετικά από τη θέση της πλειοψηφίας για εξέταση μαρτύρων. Και εκεί πέρα η πλειοψηφία είχε έρθει και είχε σεβαστεί απόλυτα τη γνωμοδότηση και ποτέ δεν διανοήθηκε κανένας. Ανθρώπους στους οποίους είχαμε καθηγητές που κανένας δεν αμφισβητεί τους κύρους τους να τους λιδωρήσει. Και κύριε Πρόεδρε, και με την νομική μου ιδιότητα επισημάνω ότι δεν χρειαζόταν γνωμοδότηση. Δεν χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει νομικά. Απλή ανάγνωση του κώδικα ποινικής δικονομίας θα κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα που κατέληξε η γνωμοδότηση επιτροπής. Ότι άτομο το οποίο έχει υπάρξει συνήγορο στην ίδια υπόθεση ή έχει εξεταστεί ως μάρτυρας δεν μπορεί να είναι μέλος της επιτροπής. Δεδομένου λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το μοναδικό θέμα που έχουμε είναι ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι συγχρόνος συνήγορος, όπως η ίδια έχει αποδεχθεί, και μέλος της επιτροπής, και πριν εξεταστεί οποιοδήποτε άλλο θέμα, η πλειοψηφία θέτει προς ψήφιση. Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν το κάνει. Προς ψήφιση, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές, ζητάμε να τεθεί. Εάν πρέπει να εξαιρεθεί το μέλος της Επιτροπής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, επ' αυτού προφανώς θα γίνει συζήτηση και θα τοποθετηθούν. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση κανενός άλλου θέματος. Είναι αυτή τη στιγμή το μόνο πρόσωπο στο οποίο συντρέχει το κόλλημα αυτό, επειδή θα προτρέξουν κάποιοι, αν κληθούν μάρτυρες θα συζητηθούν στην κατάλληλη συνεδρίαση. Σήμερα λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, γιατί δεν υπάρχει νόμιμη σύνθεση ούτε να θέτει αιτήματα το συγκεκριμένο μέλος μέχρι να αποφασιστεί αν νόμιμα βρίσκεται σε αυτή. Γιατί το πρώτο... Κατηγορούμενος είστε, μηνιόμενος. Τι είμαι κατηγορούμενος, τι λέτε κυρία... Ήσασταν και πρώην πρόεδρος της Βουλής. Μη διακόπτετε, σεβαστείτε το συνομιλητή σας. Δεν έχετε το λόγο. Λοιπόν, κύριε Κόκαλα, να ρωτήσω ο κύριος Πλεύρης και μετά. Η ιδιότητα του κατηγορουμένου για τον προετή της νομικής σχολής τον αποδίδει ο εισαγγελέας. Δεν έχω μηνυθεί, κυρία Κωνσταντοπούλου. Πηγαίνετε να δείτε τις μηνύσεις. Πηγαίνετε να δείτε τις μηνύσεις που έχουν έρθει. Μην διακόπτετε, πηγαίνετε να δείτε τις μηνύσεις. Ντροπή αλλά... σας, ήσασταν και πρώην πρόεδρος της Βουλής. Δεν ξέρετε τον κανονισμό. Ντροπή σας. Πριν πάμε λοιπόν. Παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου, οι δικογραφίες είναι εδώ πέρα. Ακόμα και στην κατάσταση μαρτύρων που έχετε καταθέσει εσείς, ονομαστικά δεν με έχετε. Γενικώς και αορίστως αναφέρετε όλα τα μέλη. Εάν νομίζετε ότι μηνυόμενος είναι το κατά παντός υπευθύνου, ότι είναι μηνυόμενος, με συγχωρείτε, θα πρέπει να κάνουμε διδασκαλία της νομικής. Λοιπόν, το κατά παντός υπευθύνου είναι απόδοση μηνυόμενο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η πλειοψηφία θέτει. Κυρία Κωνσταντοπούλου, την εξαίρεση. Σας παρακαλώ ένα λεπτό. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν σας απευθύνθηκα. Και δεν έχετε το λόγο από το Προεδρείο. Ήσασταν και πρόεδρος της Βουλής, δεν σέβεστε τη διαδικασία. Ντροπή σας, κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο. Και με τις διακοπές του κυρίου κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησα 5 λεπτά. Οπότε θέτει η πλειοψηφία ως θέμα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, μη με διακόπτετε. Οι εποχές που ήσασταν πρόεδρος εδώ πέρα και κάνατε ό,τι θέλατε, μη σεβόμενοι τον κανονισμό, έχουν περάσει. Τώρα θα σέβεστε τον κανονισμό. Γιατί το επιστημονικό συμβούλιο, όταν ήταν να πάρετε γνωμοδότηση για τη μητέρα σας, ήταν καλό το επιστημονικό συμβούλιο. Δεν ζητήσατε για τη σύνθεση. Δεν ζητήσατε για τη σύνθεση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Γνωμοδότηση. Ζητήσατε διάλογο, κύριε Πλεύρη. Ζητήσατε. Μην κάνετε διάλογο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκεί και κύριε λοιπόν Πλεύρη, ήταν παρακαλώ. Καλό το επιστημονικό συμβούλιο. Και σήμερα λιδωρείτε τους καλύτερους επιστήμονες που έχουμε της νομικής σχολής. Κύριε Πρόεδρε, επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πρώτη στιγμή αυτό που την ενδιαφέρει δυστυχώς είναι να κάνει προσωπικές εμφανίσεις, εμείς ήρθαμε και θέσαμε με τον πλέον θεσμικό τρόπο το ζήτημα. Πήραμε τη γνωμοδότηση, επ' αυτής της γνωμοδότησης τοποθετείται η πλειοψηφία και θα τοποθετηθεί φυσικά και όποιος θέλει ότι υπάρχει βάσιμος λόγος εξαίρεσης του μέλους της Επιτροπής κυρίας Κωνσταντοπούλου και πρέπει πριν συνεχίσουμε την οποιαδήποτε διαδικασία να αποφανθούμε επ' αυτού του αιτήματος.
Ευχαριστώ κύριε Πλεύρη. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι εισηγητές θέλουν να προηγηθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου ή να τοποθετηθούν οι ίδιοι. Δεν ξέρω την άποψή σας. Δεν έχετε το λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ακούστε για να το κάνω καθαρό. Αν δεν σέβεστε τον εαυτό σας, θα σέβεστε τους συναδέλφους και τη διαδικασία. Από μία πρώην πρόεδρο της Βουλής δεν περιμένω τίποτα λιγότερο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, εάν θέλουν οι υπόλοιποι εισηγητές να τοποθετηθούν τώρα ή να δώσουμε το λόγο για 10-15 λεπτά στην κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί, δεν ξέρω αν έχω τη σύμφωνη γνώμη τους ή αν θέλουν να τοποθετηθούν οι εισηγητές. Ο κύριος Κόκαλης, βλέπω, δεν είναι εδώ. Ποιος τον... Να δω, εισηγητής για το Πασόκ είναι ο κύριος Δουδονής. Κύριε Δουδονή, θέλετε να τοποθετηθείτε ή να δώσουμε το λόγο? Φαντάζομαι ότι επειδή είναι το πρόσωπο στο οποίο αφορά η διαδικασία, κάνει να ξεκινήσουμε την πλήρη. Είναι σύμφωνες οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Ωραία. Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε 10 λεπτά. 15. Παρακαλώ. Θέλετε να έρθετε. Τρία λεπτά διάλειμμα μέχρι να έρθει ο τεχνικός. Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο προκαταρκτικά και προημερησίας διατάξεως για να θέσω τα εξής ζητήματα. Πρώτον, η Επιτροπή σήμερα συνεδριάζει με μη νόμιμη συγκρότηση, καθώς έχετε ανακοινώσει την αντικατάσταση πάρα πολλών μελών, τα οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, καλούνται να αντικαταστήσουν άλλα τακτικά μέλη της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, καμία ανακριτική αρχή, εάν επιμένετε ότι έχει χαρακτήρα ανακριτικής αρχής η Εξεταστική Επιτροπή, καμία ανακριτική αρχή δεν ενεργεί με αντικαταστάσεις των μελών της ad hoc. Κύριε Πρόεδρε, εσείς οφείλατε να έχετε κατέβει από την έδρα του Προέδρου, διότι έχετε τοποθετηθεί με τρόπο απολύτως μεροληπτικό ως προς το έγκλημα των τεμπών, χαρακτηρίζοντάς το ατύχημα
και καταστροφή, αρνούμενος να το χαρακτηρίσετε έγκλημα, όπως είναι και όπως επιγράφεται το, ο τίτλος και της Επιτροπής μας ακόμη, αρνείστε να το χαρακτηρίσετε έγκλημα και αυτό δείχνει και την προκατάληψή σας. Επίσης καταθέτω στα πρακτικά αυτό το οποίο κάνατε και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μήπως δεν έχει διορθωθεί το πρόβλημα ή μήπως ενοχλούν αυτά που λέω. Θέλετε να συνεχίσω υπό αυτό το βόμβο. Ναι, παρακαλώ απλώς να αποκαταστήσετε και το χρόνο. Αυτό το οποίο κάνατε προκειμένου να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως είναι πάρα πολύ χυδαίο και το καταγγέλλω στα μέλη της Επιτροπής, ειδικότερα με την πολύ γνωστή πρακτική και των σκοτεινών ανθρώπων και των σκοτεινών κύκλων και των σκοτεινών μηχανισμών, προκαλέσατε δημοσίευμα στην εφημερίδα Αξία για να αμυνθείτε στο γεγονός ότι σας είπα ότι την ίδια ώρα που κάνετε τον πολλά βαρύ από έδρας, έρχεστε μετά και μου λέτε, «Α, ξέρετε, η γιαγιά σας ήταν καθηγήτρια του πατέρα μου». Επειδή αισθανθήκατε εκτεθειμένος, προκαλέσατε ένα χυδαίο δημοσίευμα από αυτά που τα έχω ξαναζήσει, κύριε Μαρκόπουλε. Υπήρξαν και άλλοι που με ψυχιατρικοποίηση και με δημοσιεύματα μου κάνανε bullying όταν ενοχλούσα. Προκαλέσατε λοιπόν ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Αξία με τίτλο «Πρόσωλο ταχώς για το δρομοκαίτιο η ζωή» και με κείμενο μου έλεγε βουλευτής παλιός και γνωστικός ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου κάποια στιγμή θα καταλήξει με ζουρλομανδία. Δεν πάει καλά. Είπε ο βουλευτής Μαρκόπουλος την ίδια κάποια στιγμή ότι ο πατέρας του ήταν μαθητής της γιαγιάς της, η οποία ήταν καθηγήτρια, και αυτή νόμισε ότι ο Μαρκόπουλος ήθελε να τη γλύψει και να έχει καλύτερη αντιμετώπιση στην Ειδική Επιτροπή για τα Τέμπη. Κλάμα. Το καταθέτω στα πρακτικά. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ενεργείτε. Αυτή είναι η ποιότητά σας. Αυτή είναι η χυδαιότητά σας, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν έχετε ούτε το θάρρος, ούτε τον ανδρισμό να τα πείτε αυτά κατά πρόσωπο. Αλλά το κάνετε με χυδαία δημοσιεύματα τα οποία διοχετεύετε. Την ψυχιατρικοποίηση την οποία επιχειρείτε και τον ονειδισμό και σε ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα και δεν είναι τρόπος αυτός, είναι πολύ φασιστική μέθοδος η ψυχιατρικοποίηση, οφείλω να σας πω, αφού δεν σας το έχει πει κανείς σε όλα σας τα κοινοβουλευτικά χρόνια. Αυτή λοιπόν την ψυχιατρικοποίηση που και πριν από λίγο την ενεργοποιήσατε, λέγοντας περί του υπερεγώ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, υπήρξαν κι άλλοι που έλεγαν για τον Φρόιντ, για τον Νίτσε και ούτω καθεξής. Αυτά, κύριε Μαρκόπουλε, λοιπόν, σας τα επιστρέφω. Σας λέω ότι δείχνετε πολύ μεγάλη αδυναμία όταν επιλέγετε, όπως κάνατε πριν από λίγο, να μην μου δίνετε το λόγο, να έχετε κλειστό το μικρόφωνο μου ενώ ζητούσα το λόγο επί της διαδικασίας και προ πάσης ενάρξης της διαδικασίας και να μου απευθύνετε ονειδισμούς χυδαίους και ακραίους κατά τη γνωστή πρακτική του bullying που ξέρετε ότι κάνετε. Έχω απευθυνθεί και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τασούλα. Αυτούς εκθέτετε, διότι όργανό τους είστε. Αυτοί εκτίθενται. Αύριο, αν έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, να περιμένει ότι θα τα ακούσει και αυτά. Γιατί δημιουργείτε εντυπώσεις, γιατί ψεύδεστε και για το δημοσίευμα και θα τα πούμε σε άλλες αίθουσες και για το ότι σας έκλεισα το μικρόφωνο. Ψεύδεστε. Είναι επίπεδο πρώην Προέδρου της Βουλής αυτό. Δεν άγγιξα καν. Γιατί ψεύδεστε για να δημιουργείτε εντυπώσεις επάνω στα πτώματα 57 μικρών νέων ανθρώπων. Ψεύδεστε. Είστε χυδαία. Παρακαλώ να διορθωθεί το πρόβλημα για να μην διακόπτουμε το λόγο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Κλείνω και το χρόνο.
Αυτό λειτουργεί. Και αν κλείσει. Όχι. Από τη τέταρτη σειρά και μετά λειτουργούν. Και αυτό κλείνει. Θα δούμε αν μιλάτε. Μπορείτε να κάνουμε μια κοινή με την ομιλία. Μιλάτε. Παρακαλώ να έχω κανονικά το χρόνο μου από την αρχή. Δεν κατάλαβα. Έχω να πω ότι ο τρόπος που επιλέγετε σας εκθέτει, εγώ τον ξέρω πολύ καλά, τον ξέρει και ο κόσμος πολύ καλά. Φοβάστε, διότι ξέρετε ότι εάν παραμείνω στην Επιτροπή δεν θα υπάρξει συγκάλυψη. Αυτό το οποίο θέλετε είναι η συγκάλυψη. Αυτό το οποίο θέλει ο κύριος Μητσοτάκης είναι η συγκάλυψη. Αυτό το οποίο θέλει ο κύριος Στασούλας είναι η συγκάλυψη. Και επειδή δεν τολμάτε βέβαια και δεν τολμήσατε να κάνετε διαδικασία που να πάρετε επάνω σας κάποια πρόταση, επιχειρήσατε να κρυφτείτε πίσω από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Εγώ στο σημείο αυτό πρώτον θέτω τα εξής ζητήματα και επιφυλάσσομαι τοποθετηθώ επιτυχών αιτήματος εξαίρεσης, αν υπάρξει αίτημα εξαίρεσης. Εγώ σας θέτω τα εξής ζητήματα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών έχει επιδώσει και σε εσάς, και στον κύριο Τασούλα, και στον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εξώδικη δήλωση με την οποία σας καταγγέλει, κύριε Πρόεδρε, ότι ευτελίζετε τις διαδικασίες της Επιτροπής και ότι ενεργείτε για τη συγκάλυψη. Καταγγέλει εσάς, τον κύριο Μαρκόπουλο και καταγγέλει συνολικά την κυβερνητική πλειοψηφία. Σας λέει ξεκάθαρα ο Σύλλογος Πληγέντων Θυμάτων ότι εργαλειοποιείτε τη διαδικασία και προσπαθείτε να με πετάξετε έξω. Αυτό λένε οι οικογένειες των θυμάτων. Και όχι μόνο των θυμάτων που υπερασπίζομαι, ότι προσπαθείτε να με πετάξετε έξω, γιατί ξέρετε ότι γνωρίζω την υπόθεση και ξέρετε ποιο ρόλο θα έχω στην αποκάλυψη της αλήθειας την οποία δεν επιθυμείτε. Σας καταγγέλει επίσης ο Σύλλογος Πληγέντων Θυμάτων ότι έχετε βάλει μπροστά σε αυτήν την διαδικασία τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος είναι μηνιόμενος, κάτι που και εγώ δεν γνώριζα, είναι μηνιόμενος διότι έχει καταμηνηθεί και θα έπρεπε ο ίδιος να το έχει βεβαίως δηλώσει. Θα έπρεπε, έχει καταμηνηθεί διότι υπήρξε μέλος, δεν γνωρίζω αν ήταν και επικεφαλής, οφείλει να το πει ο ίδιος, της Επιτροπής η οποία αποφάσισε το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος. Δηλαδή να πέσει τσιμέντο εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι και εκεί όπου ακόμη ανεβρίσκονται υπολείμματα των θυμάτων, κύριε Μαρκόπουλε και κύριε Πλεύρη. Σας καταγγέλει ο Σύλλογος των Θυμάτων, των οικογενειών και των επιζώντων, ότι παίζετε με τις διαδικασίες. Οι λέξεις που χρησιμοποιούν είναι πάρα πολύ σκληρές για σας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ως άνω κατάστασης. Με συγχωρείτε, θα το διαβάσω επί λέξη. Θεωρούμε ότι με όσα διαδραματίζονται ενώπιον της συγκεκριμένης Επιτροπής, με κύρια ευθύνη του οριστέντος Προέδρου,
ημών δηλαδή, γελιοποιείται η διερεύνηση του πλέον πολύ νεκρού κρατικού εγκλήματος που συνέβη στη χώρα, τουλάχιστον μεταπολιτευτικά, ευτελίζονται οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, λιδωρείται η μνήμη των νεκρών και όλα αυτά σε καθεστώς πλήρους αδιαφορίας για το πένθος μας, σας λένε κύριε Μαρκόπουλε και κύριε Πλεύρη και κυρία Παπακώστα και κυρία Ράπτη που απουσιάζει και κύριε Τσαβδαρίδη. Αυτό σας λένε οι οικογένειες των θυμάτων, που τολμάτε να ονειδίζετε εμένα με κλειστό μικρόφωνο από την εξουσία του Προέδρου της Επιτροπής. Σας λένε ακόμη όλα όσα συμβαίνουν δίνουν την εικόνα ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας που μετέχουν στην ΟΣΑΝΟ Επιτροπή, εσείς κύριε Πλεύρη, εσείς κύριε Μαρκόπουλε, εσείς κύριε Παπακώστα, εσείς κύριε Τσαβδαρίδη, εσείς, δίνουν την εικόνα λοιπόν ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, που μετέχουν στην ΟΣΑΝΟ Επιτροπή, δεν έχουν περισσότερη αίσθηση ευθύνης από απρόθυμους πρωταγωνιστές σε μια κακοστημένη παράσταση με προαποφασισμένο ικτρό περιεχόμενο και έκβαση που απλώς πρέπει να παιχθεί. Χαρακτηριστική περίπτωση της ΟΣΑΝΟ κατάστασης αποτελεί η μεθόδευση της επιχειρούμενης αποβολής από την Επιτροπή μέλους της, το οποίο προκύπτει ότι γνωρίζει περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση από άλλα, λόγω της φερόμενης εμπλοκής της στην υπεράσπιση συγγενών θυμάτων αφιλοκερδός. Λυπούμαστε που θα το πούμε ευθέως, αλλά πέρα από την αβάσιμη νομικά και ουσιαστικά αιτίαση ως λόγου εξαίρεσης ή αποχής του συγκεκριμένου μέλους, δήθεν κατά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 14 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που υποτίθεται υπαγορεύει το άρθρο 145 του κανονισμού της Βουλής, όπως προκύπτει από τα απτά γεγονότα, εκείνο που ενοχλεί την πλειοψηφία είναι ο βαθμός γνώσης της αλήθειας από τα μέλη της Επιτροπής. Τούτο συμβαίνει προφανώς διότι η αλήθεια έχει αναγορευτεί σε εχθρό του επιτελικού κράτους του κυρίου Μητσοτάκη και δυστυχώς εσφαλμένα έτσι αντιμετωπίζεται η αξία της από τους βουλευτές της πλειοψηφίας, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται προς το παρόν ότι μόνο η αρετή της ειλικρίνειας και της υπεράσπισης της αλήθειας αποτελούν ασφαλή οδό προς την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό. Θεωρούμε ότι μόνο αυτό εξηγεί τη σπουδή και την πρόδειλη προεργασία της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη μεθόδευση της αποπομπής του ως άνω μέλους της Επιτροπής, καθώς το ερώτημα προς το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής αποδείχθηκε προδιατυπωμένο πριν καν τεθεί το ζήτημα ενώπιον της Επιτροπής, αλλά και ουδέποτε τέθηκε σε ψηφοφορία αυτό καθ' αυτό ή έστω το κείμενο της τελικής διατύπωσής του. Και στο τέλος, στη 15η σελίδα, αφού αναλύουν γιατί είναι αβάσιμα και δόλια αυτά που κάνετε κύριε Μαρκόπουλε, λένε, ζητούμε λοιπόν να απέχετε από οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια αμαυρώσει περαιτέρω την εικόνα των δραστηριοτήτων της Εξεταστικής Επιτροπής σύμφωνα με τις επισημάνσεις μας. Αυτό το καταθέτω και για τα πρακτικά και αναφέρομαι τώρα σε έγγραφα τα οποία οφείλατε να έχετε διανύμει στους βουλευτές και είναι το αίτημα το οποίο σας κατέθεσα με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου του 2023, με το οποίο σας ζητώ, το έχετε στείλει μόνο ηλεκτρονικά και δεν το διανύματε, έχει αριθμό 4, αριθμό πρωτοκόλλου 4, και σας ζητώ συγκεκριμένα προ πάσης διαβίβασης προς το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής και ειδικότερα, όπως είπατε, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, σχετικού εγγράφου αιτήματος και ερωτήματος, το οποίο ούτε μας έχει επιδειχθεί, ούτε έχει τεθεί σε ψηφοφορία και αγνοώ το περιεχόμενό του, να λάβω γνώση αυτού και της ακριβούς διατύπωσής του, αφού η ίδια η διατύπωση μπορεί να καθοδηγήσει συγκεκριμένη απάντηση, αλλά και να υπολάβει ψευδή, να αποκρύψει αληθή, να λειτουργήσει παραπιστικά και αποπροσανατολιστικά ή να αλλοιώσει την πραγματική συνθήκη. Σε αυτό το έγγραφο δεν μου απαντήσατε ποτέ, δεν μου θέσατε ποτέ
λάβατε υπόψη ποιο ερώτημα στείλατε στον πρόεδρο της Βουλής. Η γραμματέας, η διευθύντρια της γραμματείας της Επιτροπής την Παρασκευή μου δήλωνε ότι δεν έχει την άδειά σας και δεν σας βρίσκει και χρειάζεται την άδειά σας για να μου δώσει το έγγραφο, ενώ είχε ήδη έρθει απάντηση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ενώ μέχρι τώρα δεν έχετε κοινοποιήσει αποδεικτικό αποστολής, πότε δηλαδή στείλατε έτοιμα προς το Επιστημονικό Συμβούλιο. Εγώ σας λέω τα εξής. Προκύπτει και από το ότι δεν έχετε δώσει το αποδεικτικό αποστολής και ότι επιμελώς δεν μου γνωστοποιήσατε την αποστολή εγγράφου μέχρι και χτες το πρωί, που το στείλατε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, αν και εγώ το ζητούσα, προκύπτει ότι όλη τη διαδικασία την έχει ενορχιστρώσει ο κύριος Στασούλας, με πλήρη καθοδήγηση του κυρίου Μητσοτάκη, και εσείς δεν έχετε ούτε καν τον αυτοπεριορισμό. Δεν λέω κάτι αστείο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν λέω κάτι αστείο για να ξεκαρδίζεστε. Δεν λέω κάτι αστείο για να ξεκαρδίζεστε. Ξέρετε, σας παρακολουθεί πολλής κόσμος. Σας παρακολουθεί πάρα πολλής κόσμος τώρα που γελάτε ως πρόεδρος της Επιτροπής για το έγκλημα των Τεμπών. Πολλής κόσμος. Πιστέψτε με. Σε επίπεδο αυτή τη στιγμή νομικό, θέτω τα εξής ζητήματα προκαταρκτικά και επιφυλάσσομαι να επανέλθω, αφού ακουστούν και όλοι οι υπόλοιποι. Πρώτον, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής είναι απολύτως αναρμόδιο. Οι αρμοδιότητες του ορίζονται στο άρθρο 161 του κανονισμού της Βουλής και οι αρμοδιότητες του έχουν να κάνουν με γνωμοδοτήσεις που αφορούν τις εκδόσεις της Βουλής, τον ορισμό διευθυντών της Βουλής. Είναι εντελώς άλλη αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου και καμία αρμοδιότητα δεν έχει να παρεμβαίνει στη σύνθεση Εξεταστικής Επιτροπής. Δεύτερον, το Επιστημονικό Συμβούλιο απαρτίζεται από συνταξιούχους καθηγητές, εκ των οποίων ο μοναδικός ο οποίος έχει ως αντικείμενο το ποινικό δίκαιο δήλωσε εξαίρεση. Εγώ το γνωρίζω από τις 28 του μήνα, ο κύριος Μιλιονόπουλος, διότι υπερασπίζεται τον κύριο Χρήστο Βίνη, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ, δικό σας παιδί, γαλάζιο στέλεχος, διοριστέντα από την κυβέρνησή σας. Ο κύριος Χρυσανθάκης, που επίσης δήλωσε εξαίρεση, δηλώνει, όπως πληροφορήθηκα, ότι έχει κάνει γνωμοδότηση νομική για την υπεράσπιση του κυρίου Χρήστου Βίνη, δηλαδή κατηγορουμένου για τα Τέμπη, πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, δικού σας παιδιού, γαλάζιου παιδιού. Δύο λοιπόν από τα 9 μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που προφανώς συμμετείχαν στην προεργασία όλης αυτής της ατμόσφαιρας την οποία προκάλεσε ο κύριος Στασούλας, ο οποίος προηγουμένως είχε μιλήσει μαζί τους, προπάσης δικής τους διαβούλευσης, είναι ενεργά συμμέτοχοι στην υπεράσπιση κατηγορουμένου για τα Τέμπη. Στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως λέει η γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία καθήλυνα αρμοδιότητα να τοποθετούνται για τον κώδικα ποινικής δικονομίας και εκτίθενται βαρύτατα για το ότι δέχθηκε ο πρόεδρος ο κύριος Μαυριάς, ερευνητέο αν και τα υπόλοιπα μέλη το έχουν δεχθεί, να υπογράψει μια γνωμοδότηση η οποία είναι νόμο αβάσιμη παντελώς. Και ειδικότερα, οι εξεταστικές επιτροπές δεν είναι ανακριτικές επιτροπές. Κατά τα άρθρα που ορίζουν τις αρμοδιότητές τους, ορίζεται, και εσείς τα λέγατε την προηγούμενη φορά, σύμφωνα με τα άρθρα 144 και ούτω καθεξής, ότι είναι επιτροπές της Βουλής. Το άρθρο 145 που παραπέμπει στον κώδικα ποινικής δικονομίας παραπέμπει μόνον σε σχέση με τις εξουσίες των εξεταστικών επιτροπών, οι οποίες ασκούνται με τους όρους και τις διατυπώσεις των άρθρων 146 και 147, δηλαδή αυτών που αφορούν τη συλλογή πληροφοριών και εγγράφων και την προσφυγή σε άλλα αποδεικτικά μέσα. Ούτε μία σχέση με τις ανακριτικές αρχές ως προς τη σύνθεση και με τα κολλήματα
που αφορούν τις ανακριτικές αρχές. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν έχουν κατηγορούμενο και πολιτικό συνάγοντα παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας. Θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο για τα νομικά ζητήματα, παρακαλώ. Θα χρειαστώ λίγο παραπάνω, 5 λεπτά παρακαλώ. 5 λεπτά παρακαλώ. 5 λεπτά. Λοιπόν, δεν αφορούν, δεν έχουν λοιπόν ούτε κατηγορουμένους, γιατί είναι εξεταστικές των πραγμάτων επιτροπές, ούτε παρισταμένους για την υποστήριξη της κατηγορίας. Δεν υπάρχει, συνεπώς, η έννοια της υπεράσπισης κατηγορουμένου ή παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας στην ίδια υπόθεση, την οποία επιχειρείτε να επικαλεστείτε παραπέμποντας σε ένα επιστημονικό συμβούλιο αναρμόδιο, μη καταρτισμένο και μη ειδικό ως προς την ποινική δικονομία και του οποίου το μόνο μέλος που έχει σχέση με το ποινικό εξαιρέθηκε γιατί υπερασπίζεται κατηγορούμενο για τα Τέμπη. Και αυτό από μόνο του είναι σκάνδαλο. Το πώς ακριβώς μεθοδεύονται αυτές οι καταστάσεις και πώς τα 2 από τα 7 μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου εμπλέκονται στην υπεράσπιση γαλάζιου στελέχους, πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕργοΣΕ. Και πώς παρόλα αυτά τα υπόλοιπα μέλη επέτρεψαν στον εαυτό τους να γνωμοδοτήσουν για θέμα που δεν γνωρίζουν και για αντικείμενο που δεν γνωρίζουν αλλά που εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Οι εξεταστικές επιτροπές λειτουργούν όπως οι διαρκείς επιτροπές, που σημαίνει ότι αντικαθίστανται τα μέλη τους και το κάνατε πράγματι αυτό. Οι ανακριτικές αρχές δεν μπορούν να έχουν αντικαταστάσεις μελών, κύριε Μαρκόπουλε. Οι ανακριτικές επιτροπές λειτουργούν με συνθήκες μυστικότητας. Οι εξεταστικές επιτροπές λειτουργούν δημόσια, όπως και η δική μας επιτροπή. Η εξεταστική επιτροπή δεν έχει κατηγορούμενο, δεν καλεί κάποιον σε απολογία και δεν παρίστανται ενώπιον της συνήγοροι. Δεν υπάρχουν δηλαδή, δεν υπάρχει καμία από τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται σε σχέση με τους δικαστές και τους ανακριτές, ώστε να υπάρξει ζήτημα εξαίρεσης. Τώρα, εάν παρόλα αυτά θελήσετε να εφαρμόσετε τον κώδικα ποινικής δικονομίας και θα πρέπει τα μέλη εδώ να ενημερωθούν, εάν πείτε ότι εφαρμόζονται δηλαδή οι διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας σε σχέση με τα αιτήματα εξαίρεσης, τότε θα πρέπει να εφαρμοστούν όλες οι σχετικές διατάξεις που είναι οι εξής. Πρώτον, ότι κάποιος πρέπει να προτείνει την εξαίρεση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αίτηση εξαίρεσης και μάλιστα κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 16 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ποιοι προτείνουν την εξαίρεση? Δικαίωμα να προτείνουν την εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας. Ποιος είναι κατηγορούμενος, εισαγγελέας ή παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας για να κάνει τέτοια πρόταση, κύριε Μαρκόπουλε? Κανείς. Ακόμη και ο κύριος Πλεύρης, που είναι μηνιόμενος και ιονή κατηγορούμενος από τα θύματα, δεν έχει ενώπιόν μας αυτή την ιδιότητα. Ακόμη, τι λέει το άρθρο 16 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας? Ότι η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται πριν την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής, εκτός αν πρόκειται για κάποιο γεγονός που προκύπτει στη διάρκεια της. Εδώ η εκ μέρους μου υπεράσπιση των θυμάτων αφιλοκερδός είναι γνωστή σε εσάς εξ αρχής, από το Μάρτιο του 2023, και δεν προτάθηκε ποτέ εγκαίρως, δηλαδή πριν από την συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η εξαίρεσή μου από δικαιούμενο να προτείνει την εξαίρεση. Η αίτηση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους λόγους της εξαίρεσης, να μνημονεύει το όνομα εκείνου του οποίου ζητείται η εξαίρεση, τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζονται οι λόγοι αυτοί και να αναφέρει τα μέσα της απόδειξής τους. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου. Την αίτηση εξαίρεσης πρέπει να υπογράφει ο ίδιος ο ετών ή πληρεξούσιος που έχει ειδική γι' αυτό πληρεξουσιότητα. Τίποτε από όλα αυτά δεν έχει και δεν θα συνεχίσω. Μάλλον φαντάζεστε ότι ξέρω καλύτερα
την ποινική δικονομία από ανθρώπους που δεν έχουν μπει σε ποινικό δικαστήριο ποτέ, όπως είναι τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που αποφάσισαν, γιατί τα μέλη που έχουν μπει σε ποινικό δικαστήριο εξαιρέθηκαν. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι επιχειρείται με μία ψευδεπίγραφη διαδικασία που δεν μπορείτε να εφαρμόσετε και που αν επιχειρήσετε να την εφαρμόσετε πάλι δεν μπορείτε να τηρήσετε τις τυπικές προϋποθέσεις της, κρυπτόμενοι πίσω από ένα επιστημονικό συμβούλιο επίορκο και υπόλογο, και μην αντιδράτε εκ μέρους τους, ας αντιδράσουν εκείνοι για λογαριασμό τους αν θίγονται και ας αποδείξουν ότι δεν είναι επίορκοι. Ένα λεπτό θέλω. Ας αποδείξουν ότι δεν είναι επίορκοι. Δεν αντέδρασαν, κύριε Πλεύρη. Μην κάνετε το συνήγορό τους. Αποδεικνύοντας ακριβώς τι γίνεται εδώ. Έχει παρέλθει και το πεντάλεπτο. Θέλω να κλείσω λοιπόν με μία φράση. Ξέρω πόσο ενοχλούν αυτά που λέω. Είναι όμως πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι με τον ίδιο τρόπο ενοχλεί η παρουσία μου. Η εξώδικος των θυμάτων είναι σαφής. Και βεβαίως στην εξώδικο των θυμάτων που καλώ τους, και τους υπολείπους και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής να τη δουν, αναφέρονται γεγονότα τα οποία έχουν αποκριβεί. Εγώ σας ζήτησα να διαβιβαστούν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής, όλες οι μηνύσεις και όλες οι δικογραφίες, δεν το έχετε κάνει ακόμα. Εκεί βρίσκονται στοιχεία που αφορούν και μέλη της Επιτροπής, και τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης παριστάνει ακόμα τον εισηγητή της πλειοψηφίας και θα κλείσω με αυτό. Εξομολογητικά μου είπε ότι εσείς κύριε Πλεύρη, ότι δεν μπορεί να μην ξεκινήσει. Δεν μπορεί να μην ξεκινήσει η Επιτροπή. Εξομολόγηση σας κάνουν άλλα άτομα. Εγώ δεν σας έχω κάνει εντάξει, εξομολόγηση. Εντάξει, αρνηθείτε το αν θέλετε. Είπατε ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει η Επιτροπή χωρίς να ξεκινήσει από τα πρόσφατα. Συνειδητοποιώντας όμως τι σημαίνει να ξεκινήσει από τα πρόσφατα, δηλαδή την κλίση Καραμανλή Μητσοτάκη, επινοήσατε αυτόν τον τρόπο προκειμένου να με εξοβελήσετε από την Επιτροπή για να μην υπάρξει ποτέ κλίση Καραμανλή και Μητσοτάκη. Συνοψίζοντας, κύριε Πρόεδρε, και εισαγωγικά. Πρώτον, θέτω ζήτημα έλλειψης νόμιμης σύνθεσης και εξαίρεσή σας από την διαδικασία, διότι έχετε προδήλως εκφραστεί. Δεύτερον, και με έχετε προσβάλει βέβαια με τρόπο χυδαίο και μισογενικό. Δεύτερον, θέτω ζήτημα μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής, διότι έχουν αντικατασταθεί τα μισά μέλη της. Τρίτον, θέτω ζήτημα προπάσης διαδικασίας να μου χορηγηθούν αντίγραφα όλων των εγγράφων που σας έχω ζητήσει. Θέτω επίσης το ζήτημα, το οποίο δεν γνωρίζουν τα μέλη της Επιτροπής, ότι στο Επιστημονικό Συμβούλιο απευθύνθηκα με δύο αιτήματα, ζητώντας τους πρώτον να μου γνωρίσουν ποιοι είναι, και επειδή δεν πήρα απάντηση, κάλεσα τον κύριο Μιλωνόπουλο και έτσι πληροφορήθηκα ότι έχει δηλώσει εξαίρεση. Δεύτερον, ζήτησα να μου χορηγήσουν άλλες γνωματεύσεις τους, δεν μου απάντησαν. Τρίτον, τους ζήτησα να με ενημερώσουν αν τους έχει εργαλειοποιήσει ξανά ο κύριος Στασούλας, ειδικά για το πρόσωπό μου. Η απάντησή τους λέει ότι, και συνοψίζω, η απάντησή τους λέει ότι δεν αλληλογραφούν με κανένα, μόνο με τον πρόεδρο της Βουλής. Δεν απαντούν σε κανέναν, μόνο στον πρόεδρο της Βουλής. Τις γνωματεύσεις τους τις δημοσιοποιεί μόνο ο πρόεδρος της Βουλής, αν θέλει. Αλλά βλέπουμε ότι με τον κύριο Πλεύρη έχουν μια ειδική σχέση, γιατί στον κύριο Πλεύρη γνωστοποιούν γνωματεύσεις τους και τις επικαλείται. Ολοκληρώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Να ολοκληρώσω, παρακαλώ, όχι με τη δική σας δήλωση, με τη δική μου δήλωση. Σας παρακαλώ. Ναι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Έχετε πάρει, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, κύριε Μαρκόπουλε. Χαρείτε το, διακόψτε με. Δεν έχετε μάθει να σας λένε όχι. Καλό είναι να ξεκινήσουμε ένα μάθημα τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Θα μου κάνετε μαθήματα, εννοείται. Κάποια... Στη ζωή μαθαίνεις πάντα. Δεν σας έχω χρήσει εκπαιδευτή, κύριε Μαρκόπουλε. Καμιά φορά πρέπει να σας πω. Πρέπει να σας πω. Η ζωή καμιά φορά, να ξέρετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι πολύ διδακτική και από μόνη της, όπως και οι διαδικασίες. Λοιπόν, να απαντήσω μερικά θέματα τα οποία έθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου για να δώσω το λόγο και στον κύριο Κόκαλη. Κοιτάξτε να δείτε. Να ξεκινήσω λίγο από τον πρόεδρο της Βουλής. Θα σας θυμίσω, γιατί προφανώς η μνήμη σας είναι κάπως ασθενής, ότι ο πρόεδρος της Βουλής, εκτός των άλλων, διαβίβασε και δικό του ερώτημα
αναφορικά με την εκπροσώπηση στο Προεδρείο και άλλων κομμάτων. Να σας το θυμίσω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, γιατί να δεύτερον, μου το θυμίσετε. Δεύτερον, δεν σας διέκοψα, νομίζω η διαδικασία πήρατε 20 λεπτά γεμάτα, ίσως και παραπάνω. Γεγονός λοιπόν το οποίο αποδεικνύει ότι αφού ο Πρόεδρος... Δεν σας διέκοψα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είδατε ότι σας άφησα 20 και πλέον λεπτά. Όχι 20 και πλέον. Χρεώστε με. Λοιπόν, δεύτερον, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο να θίγετε το κύρος ενός υψηλωτάτου επίπεδου επιστημονικού συμβουλίου, το οποίο θα σας θυμίσω και εγώ, 17 Αυγούστου, είχατε ζητήσει από την πλευρά σας τη γνωμοδότηση. Παρακαλώ να πάρει το έγγραφο κάποιος από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Να κάνει και ακτιβισμούς. Λοιπόν, να θίγετε λοιπόν, γιατί καταφύγατε κι εσείς. Δεν γνωρίζω, είπε ο κύριος Πλεύρης, για την υπόθεση της μητρός σας. Ενδεχομένως να είναι αυτή η υπόθεση. Γιατί μας είπατε, προφανώς αλλοιώνοντας το ρόλο ενός τόσο υψηλού επίπεδου συμβουλίου και ανθρώπων όπως ο κύριος Μαυρίας, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα τιμήθηκε με επιστημονικό τόμο, όλοι το γνωρίζουμε, ότι τι κάνει, λέει, το επιστημονικό συμβούλιο. Καθίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Παράγετε παραπάνω θόρυβο από αυτό που μπορώ να αντέξω. Σας παρακαλώ, μην με κουράζετε. Είμαι και σε ηλικία περίεργη, σιγά-σιγά. Έχω και πίεση. Λοιπόν, καθίστε. Λοιπόν, γιατί τι μας είπατε, λέει, ότι το επιστημονικό συμβούλιο, λέει, της Βουλής είναι για να κάνει κάποιες εκδόσεις, να εγκρίνει κάποιες εκδόσεις. Αφού ήταν για εκδόσεις τότε, γιατί καταφύγατε για το θέμα της μητέρας σας και για τις ανεξάρτητες αρχές? Γιατί καταφύγατε? Όχι, δεν θα μου απαντήσετε, θα μου απαντήσετε μετά. Στη διαδικασία. Κρατήστε σημειωσούλες, δεν είναι κακό. Γράψτε λίγο. Κρατήστε. Αφού λοιπόν το επιστημονικό συμβούλιο δεν έχει το κύρος, όπως λέτε, και είναι μόνο για κάποιες εκδόσεις να τις εγκρίνουν, γιατί πήγατε για τη μαμά σας? Εγώ για τη μαμά μου. Γι' αυτό δεν ήταν η υπόθεση. Έτσι είπε ο κύριος Πλεύρης. Είστε στα καλά σας. Δεύτερον. Είστε στα καλά σας. Μήπως μου ασκείτε μπούλινγκ για την ψυχική μου κατάσταση κι εσείς? Μου ασκείτε μπούλινγκ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας παρακαλώ. Με κάνετε και νιώθω άσχημα. Με καταγγείλατε για σεξισμό. Τώρα απευθύνεστε για την ψυχική μου κατάσταση και υγεία. Μην κάνετε τέτοια θέματα. Εσείς είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά. Δεύτερον, γιατί τόσο ένταση και πάθος για το επιστημονικό συμβούλιο? Κατά τη διάρκεια της σύντομης προεδρίας σας δεν κάνατε κάποια ενέργεια, δεν θίξατε κάποιο ζήτημα αναφορικά με τις αλλαγές που θα έπρεπε να υπάρξουν στο ρόλο και το έργο του επιστημονικού συμβουλίου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το κύρος και η εγκυρότητα ενός τέτοιου οργάνου πραγματικά είναι κρίμα να θίγεται, πολύ δε περισσότερο από εσάς, που όπως φαίνεται ούτε τον κανονισμό της Βουλής δεν ξέρετε, γιατί το άρθρο 35 του κανονισμού είναι σαφές σε ό,τι αφορά τις αναπληρώσεις και αντικαταστάσεις στη Βουλή. Είναι κρίμα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήσασταν, υπήρξατε πρώην πρόεδρος της Βουλής. Να διαβάζετε. Κύριε Κόκαλη, 1-2 λεπτά και ζητώ συγγνώμη, κάνω λίγη κατάχρηση του χρόνου σας. Επίσης, είναι πάγια τακτική σας να διαστρεβλώνετε τα λεγόμενά μας. Εγώ ποτέ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Επανέλθετε, σας παρακαλώ, στη σοβαρότητα. Δεν είστε σοβαροί. Σταματήστε να κάνετε διανομή εγγράφων εντός του χώρου. Δεν είστε σοβαροί. Σταματήστε πια αυτό τον παλιμπεδισμό σας. Σταματήστε σαν το κακομαθημένο παιδί να κάνετε αυτό που νομίζετε. Καθίστε κάτω. Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ακούτε? Γιατί ευτελίζετε την Εξεταστική Επιτροπή? Γιατί? Έχετε μάθει στη ζωή σας. Τι είναι αυτό που κάνετε τώρα? Τι είναι αυτό που κάνετε? Γελιοποιήστε. Γιατί γινόσαστε γελία. Τι είναι αυτά που κάνετε? Μου επιτρέπετε αυτόν τον τρόπο να απευθύνετε σε δουλειά. Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είστε το κακομαθημένο παιδί που θα κάνετε ό,τι νομίζετε. Εδώ σας είπα, σε αυτή την εξεταστική θα σας μάθουμε και στο όχι. Υπάρχουν κανόνες. Αν τους αρνείστε, είναι πρόβλημά σας. Εδώ όμως επιβάλλονται κανόνες. Οι κανόνες δεν όχι, είναι δεν να βρίζετε και να λέτε... Το όχι, δεν έχετε το λόγο. Εδώ λοιπόν θα μάθετε κάποια πράγματα που ίσως στην προηγούμενη σας ζωή κάποιοι δεν φρόντισαν ή δεν θέλατε να τα μάθετε. Εδώ λοιπόν υπάρχει όχι. Και υπάρχει κανόνας. Και υπάρχει τρόπος που γίνονται τα πράγματα. Κύριε Κοκάλη, σας ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Επίσης, 2-3 επισημάνσεις. Διαστρεβλώνεται διαρκώς τα λεγόμενα ανθρώπων εδώ. Και αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα τον τίτλο της εξεταστικής.
Και βάζετε διαρκώς λόγια στα στόματα. Δεν θα μιλάτε όταν μιλάω εγώ. Δεν θα μιλάτε όταν μιλάω εγώ. Εγώ προεδρεύω. Οι εποχές που κάνατε εσείς προεδρία έχουν μείνει αλυσμόνητες. Ούτε με ένα φίλο δεν φύγατε από τη Βουλή. Ούτε με έναν φίλο. Ούτε καν τους εργαζόμενους τους οποίους συμπεριφέρεστε με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε. Και έχετε μείνει αλυσμόνητοι για αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τις ιδεότητές σας περί διαρροών δημοσιευμάτων, αυτά δεν είναι θέματα οποία άπτονται της εξεταστικής. Θα τα πούμε σε άλλες αίθουσες και πιστεύω να έχετε πολύ καλά στοιχεία για να τεκμηριώσετε όλες αυτές τις ανοησίες που πριν από λίγο είπατε εις βάρος μου. Γιατί καμία διαρροή δεν έχει υπάρξει από την πλευρά μου και πρέπει να το αποδείξετε σε άλλες αίθουσες ότι εγώ έκανα διαρροή εις βάρος σας. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Σύλλογο Πληγέντων, θυμάτων των Τεμπών, κοιτάξτε να δείτε, τους τακτικισμούς και εμείς τους ξέρουμε, δεν είμαστε χθεσινοί. Πολλών οι κοινοβουλευτικές μας θητείες είναι μεγαλύτερες σε διάρκεια της δικής σας. Μάλιστα δεν σας κρύβω ότι κάποια πράγματα που διαβάσαμε μας θύμισαν το νομικό ύφος κάποιων. Εμείς έχουμε ως Προεδρείο θετική διάθεση να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους και τους φορείς της συλλογικότητας, αν θέλετε, των πληγέντων. Εμάς η διάθεσή μας δεν είναι επειδή εκπροσωπούμε κάτι το μικρό να μεγαλώσουμε με μια υπόθεση και πουλώντας πόνο. Εμάς η διάθεσή μας είναι να φωτίσουμε μια υπόθεση. Άλλοι χτίζουν καριέρες φωνάζοντας και στείνοντας σόου. Άλλοι κάνουν καριέρες. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω, θέλουν ενδεχομένως να κερδίσουν και κάτι οικονομικό. Δεν το ξέρω. Από εκεί και πέρα, έτοιμά μας είναι να ακουστούν όλες οι φωνές, να φωτίσουμε και σας επαναλαμβάνω και ολοκληρώνω, κύριε Κοκάλη, ζητώ 1000 συγγνώμη. Δεν θα ανεχθώ ούτε εγώ ούτε οι συνάδελφοι του Προεδρείου μας ηρωνίες, εντάξεις και παροξισμούς. Είναι κρίμα που κάποτε διατελέσατε, πραγματικά κρίμα, γιατί το επιβεβαιώνει η συμπεριφορά σας, πρόεδρος της Βουλής. Είναι κρίμα. Η έντασή σας, ο λόγος σας και η άγνοιά σας, η παντελής για τον κανονισμό, να μην πω για τα νομικά, δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε τέτοια κρίση, είναι ογκώδης, είναι κρίμα. Ευτελίζεται έναν θεσμό υψηλού κύρους. Κύριε Κόκαλη, έχετε το λόγο. Επί προσωπικού... Κύριε Κόκαλη, έχετε το λόγο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου στην πορεία θα ξανατοποθετηθεί. Για όλα αυτά που είπατε. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Κόκαλης, τον οποίο ευχαριστώ για την μεγάλη υπομονή του και ως προς εσάς και ως προς εμένα. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Κανείς και καμία δεν έχει. 5 λεπτά. Το μονοπόλιο να ενδιαφέρεται ή να δείχνει ότι ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλον ή άλλη. Περιμέναμε υπομονετικά για να ακουστούμε. Είμαι σίγουρος ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής θέλουμε ένα πράγμα, την αλήθεια. Αυτό βέβαια θα κριθεί στην πράξη και στον χρόνο. Πρέπει να καταλήξουμε εάν η Εξεταστική Επιτροπή, μάλλον στην Εξεταστική Επιτροπή, εάν εφαρμόζονται διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εάν έχει δυνατότητες και δυνατότητες ανακριτικές. Διότι η αλακάρτ θεώρηση της εξεταστικής οδηγεί σε μια διφορούμενη αντιμετώπιση δύο θεμάτων. Πρώτον, εάν στην εξεταστική δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει κόλλημα. Ταυτόχρονα όμως δεν έχει κόλλημα ο κύριος Πλεύρης. Δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης. Εμείς θεωρούμε, και αυτή είναι η θέση μας, ότι στην Εξεταστική Επιτροπή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
και θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα. Να ξεκινήσω διαβάζοντας, μάλλον εξ αφορμής, δρατώμενος την ευκαιρία από την εξώδικη δήλωση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος των Ντεμπών. Συνεπώς, από την παραδοχή ότι στην Εξεταστική Επιτροπή υπάρχει εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο κύριος Πλεύρης έχει μηνυθεί. Θα το πω τώρα σε λίγο, κύριε Πλεύρη. Σύμφωνα πρώτον με την εξώδικη δήλωση 12/5/2023 του Συλλόγου Συγγενών, την οποία εμείς θεωρούμε ως βάσιμη και αληθινή αυτή την δήλωση, επικουρικά, εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση, εάν έχει μηνυθεί ονομαστικά ή κατά παντός υπευθύνου, διότι αν είναι κατά παντός υπευθύνου, πιθανόν υπάρχει θέμα αν εξατομικεύεται ο κύριος Πλεύρης ή ο κύριος Τριαντόπουλος, μια απλή επίκληση των εγγράφων να ζητηθούν τα έγγραφα της δικογραφίας, διότι εξ όσων γνωρίζω ήταν συμπληρωματικό, με συμπληρωματικό υπόμνημα κατετέθηκε η μήνυση, θα προκύψει ότι ο κύριος Πλεύρης ως εισηγητής της πλειοψηφίας έχει μηνυθεί. Προσέξτε εδώ, άνω τελεία. Ασχέτως, βεβαίως δεν το έχει αποδοθεί η ιδιότητα του κατηγορουμένου ακόμη, ασχέτως με την άρση ή μη της ασυλίας του, υπάρχει θέμα μεροληψίας, υπόνοια, όπως λέει το άρθρο 15. Όχι μόνο η συμμετοχή του στο συντονιστικό όργανο, το κυβερνητικό συντονιστικό όργανο, το οποίο επιλήφθη του δυστυχήματος την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες, αλλά και το γεγονός της μήνυσης, προκαλεί εμφανώς δυσπιστία. Αυτό λέει το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο επακριβώς λέει ότι αν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού ή αν προκάλεσαν ή προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους. Το προσωπικό συμφέρον ενός μηνυωμένου, το προσωπικό, είναι πιο να μην στοιχειοθετηθεί ένα δίκημα. Άρα, το γεγονός ότι κάποιος είναι εισηγητής της πλειοψηφίας, είναι δυνατόν εξ αντικειμένου να θέλει να στοιχειοθετηθεί ένα δίκημα ή, να το πω πιο απλά, να βγει κάτι? Όχι. Γι' αυτό και συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος εξαίρεσης, για να αποδειχτεί, επαναλαμβάνω, αποδεικνύεται ευθαρσός, ευκρινός και ευπρόσωπα από την ήδη σχηματιστήσα δικογραφία του εισαγγελέα εφετών Λάρισας. Συνεπώς προτείνουμε, και αυτό να αποφασίσει η Επιτροπή, όλα τα μέλη της Επιτροπής, για το λόγο εξαίρεσης. Τώρα, για την κυρία Κωνσταντοπούλου, η θέση μας είναι ότι κανείς δεν θέλει να αποκλειστεί. Κανείς. Κανένα πολιτικό πρόσωπο. Στέκομαι στη δεύτερη σελίδα της εξωδίκου δηλώσεως ότι το μέλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, προκύπτει ότι γνωρίζει περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση από άλλα, λόγω όμως της φερόμενης εμπλοκής της στην υπεράσπιση. Μακάρι να μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τον Κώδικα Ποινικής Οικονομίας και να μπορούσε να καταθέσει η κυρία Κωνσταντοπούλος μάρτυρας, εάν γνωρίζει, αλλά πιθανώς τα γνωρίζει από την εμπλοκή της ως δικηγόρος. Το κόλλημα όμως υφίσταται. Ακόμα και τώρα, αν παρετείτω από την υπεράσπιση των συγγενών, ο νόμος λέει όποιος ήταν συνήγορος, όχι είναι. Άρα το κόλλημα ανατρέχει και στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω, η θέση μας είναι να μην αποκλειστεί κανείς, κανένα πολιτικό πρόσωπο. Μακάρι να μπορούσε να ξεπεραστεί ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Κώδικας είναι για τους δικαστές. Διακόπτετε! Μη διακόπτετε τον... Σεβαστείτε τον συνάδελφό σας από το ΣΥΡΙΖΑ. Ευθύνη αυτό που κάνετε. Μη μας λέτε μακάρι. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τον κύριο Κόκαλη.
Τι μεσιανική προσέγγιση είναι αυτή που έχετε για αυτή την επιτροπή? Δεν υπάρχει άλλος. Σταματήστε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Την ηχορύπανση, σας παρακαλώ. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Κωνσταντοπούλου, πρώτον δεν σας διέκοψα. Σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα. Σας παρακαλώ. Δεύτερον, δεν μπορείτε αλλά καρτ να λέτε ότι έχει. Να υποστηρίξετε τον ότι έχει λόγο εξαίρεση ο Πλεύρης, αλλά όχι εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει τον Πλεύρη. Τι είστε! Ήρθατε ως χρήσιμοι, ως χρήσιμοι. Δεν έχετε το λόγο! Απίστευτη. Ως μάρτυρας. Κύριε Κόκαλη, συνεχίστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κυρία. Είστε δικηγόρος. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Είστε δικηγόρος, καταρχήν. Κύριε Κόκαλη. Σταματήστε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σεβαστείτε τον συνομιλητή σας. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Γιατί όχι είστε. Κύριε Κωνσταντοπούλου. Θα μάθετε το όχι στη ζωή σας ποτέ. Θα το μάθετε. Δεν έχετε το λόγο. Σεβαστείτε το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κόκαλη. Ούτε το ΣΥΡΙΖΑ δεν σέβεστε. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ, δεν έχει το λόγο, κύριε Κωνσταντοπούλου. Κύριε, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε αφενός να λέμε ότι δεν έχουμε κόλλημα επειδή δεν εφαρμόζεται ο κώδικας ποινικής οικονομίας. Και αφετέρου, να υπάρχει κόλλημα για τον κύριο Πλεύρη, επειδή πρέπει να εφαρμοστεί ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Δεν εμάς είπα για τον κώδικα ποινικής δικονομίας για τον κύριο Πλεύρη, κύριε. Εμάς, κύριε Κόκαλη, εμάς η θέση μας. Γελιοποιήστε! Μην γελιοποιήστε. Ακούστε, συγγνώμη, κύριε Κόκαλη. Ακούστε να δείτε. Δείχνετε ότι δεν σέβεστε κανέναν. Δεν σας διέκοψα ποτέ. Υπομονετικά περίμενα τη σειρά μου. Αυτό δείχνει ασέβεια. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Τάπατε. Εντάξει. Καταγράφω. Σε υποστήριξη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Αυτό καταλάβατε από την τοποθέτηση. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Η αξιωματική αντιπολίτευση καταθέτει αίτημα για τον κύριο Πλεύρη εξαίρεση για τους λόγους που μόλις έχουμε αναπτύξει. Ευχαριστώ τον κύριο Κόκαλη, ευτυχώς που πάμε χέρι-χέρι. Ο λόγος στον εισηγητή του κινήματος αλλαγής, ο κύριος Δουδονής είναι. Ναι, κύριε Δουδονή, παρακαλώ. Πέντε λεπτά, Λιγότερο θα μιλήσω, γιατί σας βάζω πέντε και το βλέπετε. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς, σύντομοι και ψύχρεμοι. Εμάς η θέση μας για την παρούσα Εξεταστική Επιτροπή είναι γνωστή, γι' αυτό και προτείναμε τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα σε αυτή την Επιτροπή, το ύφος της αντιπαράθεσης και το περιεχόμενό της, δικαιώνει πλήρως αυτό το οποίο εξ αρχής είπαμε, ότι όλη η συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή τέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία εκ του πονηρού, σε αποδοχή της προτάσεως του ΚΚΕ, και επίσης εκ του πονηρού τίθεται και το όλο ζήτημα της εξαίρεσης. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την Προανακριτική Επιτροπή αλλά και για την Εξεταστική Επιτροπή κατέστη απολύτως σαφές από όλους τους ομιλητές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά και αυτό έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, από τον Υπουργό Επικρατείας και, αν θέλετε, εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού στη Βουλή, τον κύριο Βορύδη, κατέστη απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση έχει ένα και μόνο στόχο. Και αυτός ο στόχος, τον οποίο έχει η κυβέρνηση από την Εξεταστική Επιτροπή, είναι να μην διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή, το τονίσαμε από την πρώτη στιγμή. Όλη η κατεύθυνση της Εξεταστικής Επιτροπής, δια της ασκήσεως της πλειοψηφίας και των δικαιωμάτων της, καταχρηστικά σε μεγάλο βαθμό, και νομίζω ότι όσο προχωράμε θα γίνεται και πιο σαφές το καταχρηστικό του πράγματος, είναι να μην διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες. Δεδομένου λοιπόν αυτού, η γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου για μας είναι σεβαστή, πλην όμως οφείλουμε να εξετάσουμε το ζήτημα από πολιτική άποψη ως μια πολιτική μεθόδευση. Και δεδομένου ότι ο σκοπός της Εξεταστικής Επιτροπής είναι η διερεύνηση της αλήθειας για τη δικαίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους, αλλά και η αποτροπή μιας νέας τέτοιας τραγωδίας στο μέλλον στο όνομα της μνήμης των θυμάτων, δεν μπορούμε να δεχθούμε μια τέτοια προκάλυπτη μεθόδευση
με την δικαιολογία της ιδιότητας της συνηγόρου των θυμάτων. Σε αυτή την επιτροπή νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε εαυτούς όλοι συνηγόρους των οικογενειών των θυμάτων. Ο ρόλος και ο λόγος και η θέση του μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να είναι θέση συνηγόρου των οικογενειών των θυμάτων. Γιατί η διερεύνηση της αλήθειας δεν γίνεται χάριν μιας μεταφυσικής προσέγγισης ότι πρέπει να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια. Όχι. Γίνεται χάρη των οικογενειών των θυμάτων, του πόνου τους και το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ευθύνονται για αυτό το γεγονός. Είναι Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή για να μην είναι προανακριτική των προσώπων Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε. Και το να συζητάμε αυτή τη στιγμή για μια ιδιότητα συνηγόρου υπεράσπιση των θυμάτων, τη στιγμή που θα έπρεπε, ξαναλέω, να είμαστε όλοι να αισθανόμαστε συνήγοροι υπεράσπιση των οικογενειών των θυμάτων, είναι απολύτως με δόδευση. Προειδοποιούμε επίσης ότι δεν θα γίνουν ανεκτές πρακτικές αποκλεισμού μαρτύρων και αποδεικτικών στοιχείων που έχουμε δει σε εξεταστικές επιτροπές κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο. Και τούτων δοθέντων, για όλους τους ανατέρω λόγους, εμείς καταψηφίζουμε οποιαδήποτε εξαίρεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου υπό την ιδιότητά της ως συνηγόρου των οικογενειών των θυμάτων. Ευχαριστώ τον κύριο Δουδονίου. Κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Οδηγείται σε ένα εκφυλισμό η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής. Και εδώ καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Το Προεδρείο πρέπει να συντονίζει και να διευκολύνει τη διαδικασία και όχι να προχωράει σε κρίσεις και εκτιμήσεις που οξύνουν ακόμη περαιτέρω την κατάσταση. Δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε το οποιοδήποτε σόου. Εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε και να ερευνήσουμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Το σόου είναι για αλλού. Και δεν μπορούν, κατά τη γνώμη μας, σε αυτή την αντιπαράθεση η οποία εκδηλώνεται στα πλαίσια της Επιτροπής, να στοχοποιούνται εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή, έτσι, ή να αξιοποιούνται τρίτοι για μια αντιπαράθεση η οποία είναι εντός της Επιτροπής. Τώρα, όσον αφορά για την ουσία του ζητήματος, και στην προηγούμενη φορά που είχε πρωτοτεθεί το ζήτημα για την εξαίρεση κυρίας Κωνσταντοπούλου, εμείς είχαμε τοποθετηθεί με μεγάλη σαφήνεια. Και όχι μόνο τώρα, αλλά και σε προηγούμενες εξεταστικές, αλλά και προανακριτικές επιτροπές, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αντίθετο στον οποιοδήποτε αποκλεισμό με απόφαση της πλειοψηφίας της σύνθεσης άλλης κοινοβουλευτικής ομάδας στην Επιτροπή. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η οποία τη σύνθεσή της δεν την αποφασίζει ούτε η πλειοψηφία, αλλά η εκάστοτε κοινοβουλευτική ομάδα. Και από αυτή την άποψη κάθε κοινοβουλευτική ομάδα έχει και την ευθύνη για το ποιοι αποτελούν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής όσον αφορά τη δικιά της εκπροσώπηση. Γιατί κατά τη γνώμη μας η Εξεταστική Επιτροπή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και όχι στενά δικαστικό ή ανακριτικό έλεγχο. Οι εξεταστικές επιτροπές είναι κοινοβουλευτικά σώματα για την έρευνα μιας συγκεκριμένης υπόθεσης, άρα και βεβαίως μπορεί να ασκεί τις εξουσίες με βάση τις διατυπώσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έχει δηλαδή αρμοδιότητες και ανακριτικών οργάνων, αλλά δεν αποτελεί με τη στενή έννοια ούτε ανακριτικό, ούτε δικαστικό, ούτε εισαγγελική αρχή, ούτε ανακριτική, ούτε δικαστική, ούτε εισαγγελική αρχή. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν μπαίνει κανένα κόλλημα για οποιονδήποτε συμμετέχει εδώ, και αυτή τη στάση θα την τηρήσουμε και για άλλες υποθέσεις, εκτός βεβαίως αν υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έτσι σχετίζονται με τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ευχαριστώ τον κύριο Καραθανασόπουλο. Το λόγο στον κύριο Σαράκη. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, πράγματι θα ήθελα να καταδικάσω από όπου και αν προέρχεται η οποιαδήποτε υποβάθμιση αυτής της αξίας αυτής της Επιτροπής, και είναι θλιβερό
και πραγματικά εκτιθέμεθα όλοι να έχουμε ένα ύφος το οποίο προσβάλλει πάνω απ' όλα τη δημοκρατία αλλά και τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι μας ανέχονται να παρακολουθούν σκηνές όπου πράγματι αποδοκιμάζουμε με έντονο ύφος βουλευτές εκλεγμένους με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Όπως καταδικάζω και οποιαδήποτε δημοσιεύματα τα οποία είναι απαξιωτικά, προσβλητικά και υποτιμούν εκπροσώπους των Ελλήνων πολιτών. Εδώ υπάρχει μία μεθόδευση. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραθανασόπουλο. Άλλος είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και άλλος είναι ο δικαστικός έλεγχος. Ξαφνικά κάποιοι θυμούνται καθαρά για κομματικές σκοπιμότητες να μας πούν ότι η Εξεταστική Επιτροπή δήθεν πρέπει να ακολουθήσει τις νόρμες της δικαιοσύνης. Εδώ ο Έλληνας βουλευτής είναι εκπρόσωπος του έθνους και όχι ενός κόμματος. Εδώ υπερασπιζόμαστε όλοι το δημόσιο συμφέρον. Και δεν μπορεί ο βουλευτής να υπαγορεύσει την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Δεν είμαστε προανακριτική επιτροπή, είμαστε εξεταστική επιτροπή. Και υπάρχει τεράστια διαφορά. Εδώ, σε αυτή την εξεταστική επιτροπή, έχουμε καθήκον, ιστορικό καθήκον να διερευνήσουμε, όχι μόνο τι οδήγησε στο θάνατο 57 συμπολιτών μας, αλλά γιατί ακριβώς έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια από τα εθνικά ταμεία και από τα ευρωπαϊκά ταμεία και δεν έχουμε αποκτήσει ακόμα ασφαλή σιδηρόδρομο το 2023. Εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε ποιοι πήραν τα χρήματα, ποιοι τα λαιλάτισαν, με ποιον των πολιτικών τις πλάτες. Ποιοι έπαιξαν και εγκλημάτισαν εις βάρος όχι μόνο των 57 οικογενειών αλλά του συνόλου των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών και των Ευρωπαίων. Κατά συνέπεια θα βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Η ελληνική λύση δεν θα ανεχθεί ούτε αποκλεισμούς βουλευτών εκπροσώπων των Ελλήνων πολιτών σε αυτή τη διερεύνηση της σκληρής και θλιβερής και τραγικής πραγματικότητας, ούτε και στον αποκλεισμό μαρτύρων που θα προτείνουμε. Εδώ έχετε ευθύνη όλοι σας. Όποιος προτείνει έναν μάρτυρα να προσέλθει θα πρέπει να προσέλθει, όχι γιατί, και το λέω γιατί έχουμε την θλιβερή εμπειρία εσείς που συμμετείχατε και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, να επιδιώκετε τον αποκλεισμό μαρτύρων γιατί δεν σας συνέφερε η αποκάλυψη της αλήθειας. Και είναι τραγικό να ακούω κάποιους να λένε εδώ ότι είμαστε εκπρόσωποι της πλειοψηφίας. Σε αυτή την εξεταστική επιτροπή προέχει και προτάσει το ότι είμαστε εκπρόσωποι του έθνους και όχι εκπρόσωποι των κομμάτων. Δεν υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Είμαστε ένα σώμα ενιαίο και αδιαίρετο. Και είμαστε, υπηρετούμε τον όρκο τον οποίο δώσαμε, να υπηρετούμε το Σύνταγμα, τους νόμους και το δημόσιο συμφέρον. Και αυτό θα κάνουμε. Και με την ευκαιρία θέλω να καταγγείλω και να καταδικάσω τις ενέργειες των Αμερικανών αυτών που φιλοξενούνται στα Χανιά και προβαίνουν σε παράνομες πράξεις και σε βίαιες πράξεις και μάλιστα όπως δημοσιεύεται μόλις πριν από λίγο, Αμερικανοί ναύτες ξυλοκόπησαν δύο Ελληνίδες ανήλικες μαθήτριες. Τέτοιες συμπεριφορές οφείλουμε να τις καταδικάζουμε και δεν θα πρέπει να τις ανεχόμαστε σαν να είμαστε ένα κράτος προτεκτοράτο. Οι Αμερικανοί έχουν μία βάση, θα σέβονται οι ναύτες τους Έλληνες, τους ελληνικούς νόμους, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ο λόγος στον κύριο Δημητριάδη από τους Σπαρτιάτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω με τη σειρά μου πως και εμείς καταδικάζουμε δημοσιεύματα που υποβαθμίζουν την προσωπικότητα οποιοδήποτε μέλους της Επιτροπής και θα ήταν, ξέρετε, καλό να μην διαβάζω «μου έλεγε βουλευτής, μου είπε ο τάδε ανώνυμα», διότι ξέρετε γίνονται συνειρμοί και δημιούνται προβλήματα. Καλό ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι, ήταν κάτι επωνύμως, με στοιχεία δεν ήταν να γράφουν καθόλου.
Το λέω για να μην υπάρξουν προβλήματα και παρεξηγήσεις. Δεν βλέπετε μετά τι γίνεται βασικά. Εμείς λοιπόν καταδικάζουμε οποιαδήποτε δημοσιεύματα υποβαδαβλίζουν έρηδες εντός της Επιτροπής. Σε δεύτερο επίπεδο, θέλω να πούμε ότι πάγια θέση μας είναι πως η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει και ποινικές ευθύνες. Και γι' αυτόν τον λόγο διαφωνούσαμε και με τον κύριο Βορύδη, τον Υπουργό Επικρατείας, που προεξόφλησε, προδίκασε πως όχι, δεν υπάρχει καμία ποινική ευθύνη. Εμείς διαφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Επίσης, αναφορικά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω να πω πως εμείς θεωρούμε πως η Εξεταστική Επιτροπή δεν αποτελεί με τη στενή έννοια εισαγγελικό ή δικαστικό όργανο, γι' αυτόν τον λόγο διτίθεται θέμα κολλήματος ή εξαιρέσεως. Και θα ήταν καλό, ξέρετε, όταν κάνουμε αιτήματα εξαιρέσεως να επικαλούμαστε κολλήματα, καλό θα ήταν να γίνονται με αμυγώς νομικά επιχειρήματα και όχι με κριτήρια προσωπικά, με πολιτικά κριτήρια ή με το φόβο ότι κάποιο μέλος της Επιτροπής θα θέσει κάποια δύσκολα ερωτήματα και ίσως να δυσκολέψει, να το πω έτσι, τους μάρτυρες, τους εξεδόμους μάρτυρες. Επίσης, θα πω πως εμείς είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε συγκάλυψη, είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε αποκλεισμό μαρτύρων που θα προταθούν και μάλιστα θεωρούμε πως θα πρέπει η Επιτροπή, αντί να αναλωθεί σε προσωπικές αντεγκλήσεις και προσωπικές κόντρες, να ερευνήσει σε βάθος όλες τις πτυχές του αδικήματος και να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο. Εμείς επιθυμούμε την πλήρη διερεύνηση του εγκλήματος και όχι τη συγκάλυψη. Θεωρούμε για αυτούς τους λόγους ότι δεν υπάρχει, δεν συντρέχει κάποιο κόλλημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Εμείς καταψηφίζουμε το αίτημα εξαιρέσεως και θεωρούμε πως κανείς δεν πρέπει να εξαιρεθεί, διότι ακριβώς δεν αποτελεί η συγκεκριμένη επιτροπή εισαγγελικό ή δικαστικό όργανο με στενή έννοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Οικονομόπουλο από την Νίκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το ότι ο κανονισμός της Βουλής αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατά την άποψή μας, κατά πλάσμα δικαίου, βάζει κάποιους κανόνες για να λειτουργήσουν ως βάση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή όμως η Εξεταστική δεν είναι προανακριτική αρχή με τη στενή έννοια του όρου. Εδώ είμαστε για να λάμψει αλήθεια. Οι άνθρωποι που μας έχουν εκλέξει περιμένουν από μας να λάμψει αλήθεια σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Γεννώνται διάφορα ερωτήματα. Άμα κάθε φορά που γεννώνται τα σοβαρά αδικήματα που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, αρχίζουμε να ψάχνουμε και να δούμε μέσα στους 31 που είμαστε εδώ ποιος εμπλέκεται, ποιος είναι ηθικός αυτουργός, ποιος έδωσε εντολή για το τσιμέντομα που όλοι μας εδώ πέρα, άμα μας ρωτήσετε έναν προς έναν, δεν είμαστε, ακόμα και σήμερα αμφιβάλλουμε εάν αυτό ήταν το τσιμέντομα της συγκάλυψης ή το τσιμέντομα της προστασίας δήθεν της κοινής γνώμης. Όλοι λοιπόν οι οποίοι έχουν βάλει έστω και ένα λιθαράκι σε αυτή τη συγκάλυψη θα έπρεπε να εξαιρεθούν. Και αν αρχίσουμε να συζητάμε 2-3 συνεδριάσεις για να εξαιρεθεί ο ένας ή ο άλλος, δεν θα καταλήξουμε ποτέ σε αυτό που ζητάει από μας ο κόσμος, στο να φτάσουμε σε ένα αξιοπρεπές πόρισμα. Για το λόγο αυτό δεν θα δεχτούμε τον αποκλεισμό ούτε της κυρίας Κωνσταντοπούλου ούτε οποιοδήποτε άλλου εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση ή θα προκύψει ότι θα εμπλακεί στο μέλλον, γιατί το ζητούμενο είναι να λάμψει αλήθεια. Αυτό ζητάει από εμάς ο κόσμος και όχι να οδηγηθούμε σε αποκλεισμούς που θα εμποδίσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας σε όσο βάθος μπορεί να πάει η Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Πέρκα. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Πέρκα, να βάλουμε τον χρόνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομη. Εγώ καταρχάς θέλω να πω ότι θα πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και το λέω και για σας, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι σωστή η χαρακτηρισμή σε αυτή την αίθουσα. Οξύνουν τα πνεύματα και νομίζω ότι άλλη είναι η δουλειά μας εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, δεν θα μιλήσω νομικά, δεν είμαι και νομικός, αλλά πολιτικά, γιατί η Επιτροπή μας παραμένει μια Επιτροπή της Βουλής. Με αυτήν ακριβώς την έννοια, λοιπόν, η σύνθεση των Επιτροπών γίνονται καθ' υπόδειξη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και δεν μπορεί η ίδια η Επιτροπή να αποφασίζει τη σύνθεσή της.
Επομένως, και επειδή έχουμε και ένα κακό προηγούμενο από προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους με αποκλεισμούς μελών, τελείως αντιδημοκρατικά, και εμείς λέω ότι δεν πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κανένας αποκλεισμός, και βεβαίως θα ξαναδηλώσω μία επιφύλαξη σε ό,τι αφορά την πρόθεση της πλειοψηφίας για τη μη συγκάλυψη. Αυτό θα φανεί ήδη από την κλίση των μαρτύρων, εάν έρθουν δηλαδή όλοι οι μάρτυρες. Και είμαστε εδώ για να διαρευνήσουμε ένα πραγματικά σοβαρότατο έγκλημα που αφορά πολύ κόσμο. Και βεβαίως κανείς δεν έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από τον άλλον. Αλλά ας δούμε πώς θα προχωρήσει, και παρακαλώ πραγματικά ότι πρέπει και οι χαρακτηρισμοί να εκλείψουν και οι εντάσεις, γιατί τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, και βεβαίως και οι αποκλεισμοί, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ακριβώς με τους μάρτυρες που θα προταθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Πέρκα. Το λόγο τώρα ο κύριος Τσαβδαρίδης. Κύριε Τσαβδαρίδη, για 3 λεπτά μετά. Έχω ζητήσει και εγώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου για 5 λεπτά και ο κύριος Πλεύρης για άλλα 5. Και άλλα 2. Ναι. Κύριος Μουλκιώτης, ωραία. Εμένα δίνετε το λόγο, κύριος, λοιπόν. Να ολοκληρώσουν, να τοποθετηθείτε εσείς και να κλείσουμε τον κύριο Πλεύρη από την πλειοψηφία. Όχι, να εγώ σας ζήτησα το λόγο. Απλώς αποφασίστε πότε θα μου δώσετε το λόγο. Θα τον πάρετε, ναι. Γιατί μέχρι στιγμή συζητάμε θεωρητικά. Ο κύριος Τσαβδαρίδης, εγώ νομίζω συζητάμε χρήσιμα. Ο κύριος Τσαβδαρίδης έχει το λόγο για 3 λεπτά. Σας έχουν εδώ εγγεγραμμένο σαν ομιλητή. Όχι. Ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Νικολακόπουλος, υποθέτω. Όχι. Ωραία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Μουλκιώτης. Όχι, ζητώ συγγνώμη. Με συγχωρεί. Ο κύριος Αυλονίτης, ζητώ συγγνώμη. Κύριε Αυλονίτη, 3 λεπτά εσείς. Κύριε Πρόεδρε, θυμάστε στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή, στη συνεδρίασή της είχα κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με το αν λειτουργεί ως με τον ίδιο τρόπο όπως η Προκαταρτική Επιτροπή, η Εξεταστική Επιτροπή ή όχι. Υπάρχει σήμερα μια γνωμοδότηση, την οποία, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να τη λάβουμε υπόψη και μπορεί φυσικά να μην τη δεχτούμε κατά περιεχόμενο. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να δεχτούμε ορισμένες σταθερές. Εάν δεν τις δεχτούμε αυτές τις σταθερές, δεν θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και ποια είναι η πιο σοβαρή, κατά την άποψή μου, σταθερά? Είναι η αρχή της αμεροληψίας. Και η αρχή της αμεροληψίας έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που όλοι λέμε και από όλους το έχω ακούσει. Έχει να κάνει με την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη διερεύνηση της αλήθειας. Έτσι δεν είναι? Άρα περίμενα λοιπόν από όλους τους συναδέλφους που είναι μέλη της Επιτροπής να αυτοεξαιρεθούν τη στιγμή κατά την οποία μπορεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή να καταλήξει ένα συμπέρασμα, να ζητήσει από τη Βουλή των Ελλήνων να συσταθεί Προκαταρτική Επιτροπή, διότι διαπίστωσε ότι έχουν υπάρξει υπόνοιες διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Αυτή η γενική θολούρα περί του ότι η Επιτροπή μας στοχεύει στην έβρεση της αντικειμενικής αλήθειας, της αλήθειας σε κάθε περίπτωση, και ότι μπορούν όλοι να είμαστε μέσα σε αυτή την Επιτροπή, όλοι οι βουλευτές, γεννιέται εύλογα το ερώτημα. Αν ο κύριος Καραμαλής, ο υπουργός, που είναι βουλευτής, ήταν μέλος της Επιτροπής, η Επιτροπή ως εικόνα θα οδηγούσε τον Έλληνα πολίτη να καταλήξει το συμπέρασμα ότι λειτουργεί με την αρχή της αμεροληψίας? Ειλικρινά, μου φαίνεται αδιανόητο ότι κάποιος από εμάς τους βουλευτές, που δεν έχουμε μπλακεί έμεσα ή άμεσα με το έγκλημα των Τεμπών, θα μπορούσε να δεχτεί να είναι στην ίδια επιτροπή με τον κύριο Καραμαλή. Αυτή είναι η άποψή μου. Όταν λοιπόν συζητάμε και κάτι άλλο, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι δικηγόρος στην υπόθεση. Ο κύριος Πλεύρης έχει μηνυθεί από συγγενείς των θυμάτων. Πεςτε μου, σας παρακαλώ, αν κάποιος έχει εμπλακεί με τέτοιο τρόπο σε μια επιτροπή που διερευνά την αλήθεια, δεν πρέπει να παραιτηθεί από μόνος του? Και ψάχνουμε να βρούμε αν θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, το άρθρο 15 κτλ. Μου φαίνεται εμένα, τουλάχιστον με την πυραμίδα των αξιών μου, αλλά και της νομικής μου γνώσης, ότι θα μπορούσε να μείνω εδώ πέρα όταν αμφισβητείται η συμμετοχή μου. Και σε κάθε περίπτωση 300 βουλευτές είμαστε.
Σε κάθε περίπτωση το κάθε κόμμα έχει πολύ περισσότερο από τα μέλη της Επιτροπής. Ας παραιτηθούν και ας έρθουν κάποιοι άλλοι να τους αντικαταστήσουν. Έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας, όταν τελειώσει εν πάση περιπτώσει αυτή η διαδικασία, αυτό το πόρισμα που θα βγάλει ο καθένας από εμάς να έχει το στοιχείο ότι υπάρχουν ψήγματα προσπάθειας στην κατεύθυνση έβρεσης της αλήθειας. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, χωρίς να μπω σε νομικά άλλα επιχειρήματα, αν εφαρμόζεται το κώδικα ποινικής δικονομίας ή όχι, θα παρακαλούσα να παραιτηθούν αυτοί οι οποίοι το όνομα είναι πλάκι στην όλη υπόθεση και να λήξει το οποιοδήποτε νομικό ζήτημα, το οποιοδήποτε νομικό ερώτημα. Σε κάθε δε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι όλοι εμείς θα αποφασίσουμε υπέρ της εξαίρεσης και των δύο των ονομάτων των οποίων ακούσαμε σήμερα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, 3 λεπτά. Πάτε 5, ευχαριστώ. 3 όπως οι άλλοι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θέσω κάποια ζητήματα. Θέλετε να αρχίσουμε να τη δικούμε για το χρόνο? Δεν αφήστε με να τα εκθέσω. Είναι μια που είναι one woman show. Σας δίνω άλλα 3 λεπτά. Έχετε μιλήσει άλλα 20. Έχετε μιλήσει παραπάνω από τον καθένα. Το βάζετε, σας παρακαλώ, το χρόνο. Στην αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου υπάγονται Α. Ο προγραμματισμός, η εποπτεία και ο απολογισμός των ερευνητικών εργασιών και μελετών των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιστημονικό Συμβούλιο διαγράφει κατά το πρώτο 15ήμερο κάθε συνόδου θεματικούς άξονες μελέτης και έρευνας και υποβάλλει σχετικά εισηγήσεις στον Πρόεδρο της Βουλής προς έγκριση και απολογιστικές εκθέσεις στο τέλος κάθε συνόδου. Β. Η εποπτεία της βιβλιογραφικής ενημέρωσης της βιβλιοθήκης, παραγγελίες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Προέδρου κλπ. Κλπ. Γ. Η διεξαγωγή σεμιναρίων στις διευθύνσεις που συγκροτούν την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Δ. Η εισήγηση για την επιλογή των διευθυντών και του επιστημονικού προσωπικού των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών. Ε. Η εποπτεία των επιστημονικών δημοσιευμάτων της υπηρεσίας. Σ. Τ. Η εισήγηση για τη συνεργασία με τις ανάλογες υπηρεσίες άλλων κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών και η συστηματική παρακολούθηση του έργου τους για την κατάρτιση κριτικών μελετών. Στην αρμοδιότητα του Προέδρου υπάγονται κλπ. Κλπ. Καμία αρμοδιότητα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το Επιστημονικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει. Είναι ντροπιαστικό ότι σε αυτή την μεθόδευση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει το υποστήλωμα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ λυπάμαι. Δεν υπήρξε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης που να περάσει από το μυαλό του να στηρίξει αυτή την μεθόδευση. Πέρασε από το δικό σας μυαλό. Και να παριστάνετε τους περίλυπους, ο μεν κύριος Κόκαλης να λέει «Αχ, τι κρίμα, μακάρι να μην μπορούσαμε να κάνουμε εξαίρεση για κάτι το οποίο είναι νόμο αβάσιμο και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να εφαρμοστεί» και ο κύριος Αυλονίτης πίσω μου να λέει «Να παραιτηθώ». Ακούστε, η δική μου ιδιότητα της συνηγόρου των θυμάτων είναι γνωστή και θα παραμείνω συνήγορος των θυμάτων, διότι θεωρώ ότι χρήζουν πραγματικά υποστήριξης σε αυτήν την τρομακτική υπόθεση κρατικής δολοφονίας μαζικής, για την οποία επιστρατεύετε εσείς όλοι τις πιο σκοτεινές μεθοδεύσεις προκειμένου να συγκαλυφθεί η δική σας ευθύνη. Και θα παραμείνω συνήγορος των θυμάτων και θα σας εκθέσω για αυτό που κάνετε, ό,τι και να κάνετε, εκτός αν σκεφτείτε να μετέλθετε άλλα μέσα. Διότι το στόμα να μου κλείσετε δεν πρόκειται. Οι χυδαίες επιθέσεις που δέχθηκα διαβεβαιώνουν τους πάντες τι είναι αυτό που σας ενοχλεί. Οι ακραίες ύβρις από το στόμα σας, κύριε Πρόεδρε, ξανά και ξανά να επιμένετε να με αποκαλείτε γελία, δείχνουν πραγματικά τον πανικό που έχει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Στασούλας και ότι δεν οροδούν προουδενός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αίτηση εξαίρεσης και αν θέλετε να συζητήσετε διαδικασία εξαίρεσης θα πρέπει να γίνει αίτηση εξαίρεσης, να ολοκληρώσω παρακαλώ, θα πρέπει να γίνει αίτηση εξαίρεσης που κάποιος να την υπογράφει και να πει με ποια ιδιότητα. Του κατηγορουμένου, του εισαγγελέα, του πολιτικού. Ενάγοντος, ποιος είναι που κάνει την αίτηση να την υπογράψει? Ο κύριος Πλεύρης δεν έχει νομιμοποίηση να κάνει αίτηση εξαίρεσης από μόνος του και θα πρέπει να πει την ιδιότητά του και σε κάθε περίπτωση οι συγκεκριμένοι κανόνες είναι
πασίδηλο. Ευχαριστώ, ότι κυρία, δεν ολοκλήρωσα, έχει κύριε Πρόεδρε. Ο χρόνος σας πάνω... Ζητώ μία μικρή ανοχή για να ολοκληρώσω με όλα αυτά, με όλες τις ύβρεις που άκουσα, με όλη τη χιδεότητα με την οποία μου επιτίθεστε, με όλο το μισογυνισμό που εφαρμόζετε, με όλη την ακρότητα του bullying, το οποίο λυπάμαι πάρα πολύ που δεν αντιδρά ούτε η εκδεξιών σας. Σας ευχαριστώ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κόκαλη στο λόγο. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κόκαλη, να... Παρακαλώ, κύριος Κόκαλη στο λόγο. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ, το λόγο. Έχετε. Δείξτε λίγο σεβασμό στον συνάδελφό σας, παρακαλώ. Υπάρχουν και άλλοι στην αίθουσα που θέλουν να μιλήσουν. Δεν θα... Έχετε μιλήσει συνολικά όσο χρόνο έχουν μιλήσει όλοι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κύριε Κόκαλη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ το λόγο για να τοποθετηθείτε και εσείς. Και μετά έχετε ζητήσει τον κύριο... Και μετά ο κύριος Πλεύρης το λόγο και θα ολοκληρώσουμε με... Αυτό, παρακαλώ. Ναι, κύριε Κόκαλη. Όσο θέλει, ναι, όσο θέλει. Μόνο εμένα να διακόπτετε. Ο κύριος Κόκαλης όσα θέλει. Κλείστε το μικροφόνο σας για να μιλήσει ο κύριος Κόκαλης, παρακαλώ. Κλείσει. Δεν κλειστώ. Είναι ανοιχτό. Κύριε Πρόεδρε, έχω μάθει σε μια λέξη, σεβασμός, και στους άλλους και στις διαδικασίες. Στο χρόνο που μου δίνετε, μιλώ. Εάν όλοι μας το φροντίζαμε αυτό, δεν θα γινόταν αυτή η εικόνα, η οποία δεν μας τιμά, δεν τιμά κανέναν. Η παρούσα εξεταστική θα ασχοληθεί με το έγκλημα, δυστύχημα των Ντεμπών, το οποίο ουσιαστικά έγκλημα, παράγοντες όχι μόνο το ανθρώπινο λάθος, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά πολλοί παράγοντες συνετέλεσαν στην επέλευσή του. Θα ασχοληθεί επίσης και με αυτό το οποίο έγινε τις επόμενες ώρες, το οποίο σύμφωνα με την εξώδικη δήλωση των συγγενών ήταν έγκλημα. Η αλλίωση των στοιχείων και το μπάζωμα του συγκεκριμένου χώρου όταν απαγορεύεται ρητά από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Συνεπώς επιχειρήματα ότι γιατί πήγαν και μπαζώσαν αφενός, αλλά να μην φύγει κανείς, αυτά δεν ευσταθούν. Σε όσους λένε ότι είμαστε υποστήλωμα της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό απευθύνεται και σε αυτούς που το είπαν, αλλά και σε αυτούς που απευθύνεται η αίτηση εξαίρεσης. Εάν σέβεστε τον νόμο, τότε πρέπει να στηρίξετε, κύριοι και κυρίες της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, την αίτηση εξαίρεσης που αφορά πρόσωπο το οποίο πήγε μετά από λίγες ώρες στο σημείο, συμμετείχε στο συντονιστικό όργανο, ενέργειες ή παραλήψεις του οποίου οι συγγενείς των θυμάτων έχουν υποβάλει μήνυση. Μόνο και μόνο από αυτό το γεγονός δίνει τη δυνατότητα να λέμε ότι υπάρχει δυσπιστία, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να είναι εισηγητής και μέλος εξεταστικής κάποιος ο οποίος, εκτός το ότι μηνύθηκε, βέβαια μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν προκύπτει ότι έχω μηνυθεί. Η επίκληση, η προσαγωγή της δικογραφίας θα προκύψει ότι έχει μηνυθεί. Συνεπώς, θα περιμένουμε από όλους όσους και μας κατηγόρησαν για υποστήριγμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την ίδια την κυβερνητική πλειοψηφία, να στηρίξει ευθαρσώς το αίτημα για εξαίρεση του κυρίου Πλεύρη από μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, διότι αντιβαίνει με το σκοπό για το οποίο συστάθηκε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριο Κόκαλο, κύριο Πλεύρης. Κύριε Πρόεδρε. Και ο κύριος Πλεύρης, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριος Πλεύρης, έχει το λόγο. Πρώτα απ' όλα, ως προς το σκέλος που αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου. Απευθύνομαι σε όλους τους συναδέλφους και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, θα πω εκεί, τοποθέτηση του κύριου Δοδονή, θέλω να το αναφέρω ονομαστικά, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία γνωμοδότηση από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Εγώ περίμενα από αυτούς οι οποίοι ήταν νομικοί τουλάχιστον να σταθούν σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ακούω τη θέση ότι η γνωμοδότηση είναι λανθασμένη. Να υποστηρίξει κάποιος ότι η γνωμοδότηση είναι λανθασμένη. Εγώ που ξεκίνησα να το υποστηρίζω. Δεν έχετε το λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Πλεύρης.
Κυρία Κωνσταντοπούλε, έχω ανεχθεί απόλυτες προσβολές προς το πρόσωπό μου. Μόνο εσείς εγώ συνεχίζω να σας σέβομαι. Λοιπόν, ο κύριος Αυλονίτης την προηγούμενη φορά είχε εκφράσει μια θέση κατά πόσο είναι ή δεν είναι. Πήραμε μια γνωμοδότηση. Επ' αυτής της γνωμοδότησης οι τοποθετήσεις δεν είναι πολιτικές, είναι νομικές. Επί του ότι υπερασπίζονται κατηγορίες. Κύριε Πλεύρη, συνεχίστε. Παρακαλώ, μην μπαίνετε σε διάλογο. Παρακαλώ, μην μπαίνετε σε διάλογο. Εγώ δεν μπαίνω καθόλου σε διάλογο. Ο διάλογος... Κύριε Πλεύρη, παρακαλώ, δεν ακούγεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Συνεχίστε. Ναι. Γιατί στον κύριο άρα, εγώ λέω ότι περίμενα από όλα τα μέλη να τοποθετηθούν στο κομμάτι της γνωμοδότησης. Εδώ πέρα έχουμε και την αντίφαση που θέτει η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι επικαλείται στην πραγματικότητα τις διατάξεις του κώδικα ποινικής οικονομίας. Επιλεκτικά, η μεροληψία είναι κατεξοχήν στοιχείο του κώδικα ποινικής οικονομίας. Δεν υπάρχει από πουθενά άλλου στοιχείο να εξαιρείται άτομο για μεροληψία. Το έχει επικαλεστεί για εσάς, κύριε Πρόεδρε, για εμένα, για την κυρία Ράπτη και για κάποια άλλα μέλη της Επιτροπής. Αλλά για το πρόσωπό της δεν συντρέχουν οι όροι του κώδικα ποινικής οικονομίας. Δεν μπορεί να γίνει άλλα καρτ. Άρα. Στο κομμάτι της κυρίας Κωνσταντοπούλου υπάρχει πλήρη σαφήνεια και πρέπει να γίνει ψηφοφορία για το αν θα εξαιρεθεί ή δεν θα εξαιρεθεί από την Επιτροπή. Το ποιος θέτει το αίτημα, αυτά λύθηκαν. Λύθηκαν πάλι στην προκαταρκτική για την Οβάρτης, όπου κρίθηκε ότι λειτουργούμε ως ενιαίο οργάνο και όλοι έχουμε τα καθήκοντα του ανακριτή εισαγγελέα. Άρα τίθεται με την απόφασή μας ακριβώς, το θέτει ένας μέλος και αποφασίζουν τα άλλα μέλη. Πάμε τώρα στην περίπτωση τη δική μου, όπως ετέθη. Επειδή εδώ πέρα προσπαθεί. Γρήγορα, ναι, αλλά προσέξτε, είναι και ένα προσωπικό θέμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε, ακούμε κάτω και είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι είμαι και κατηγορούμενος. Ανέφερε ότι είμαι και κατηγορούμενος. Οπότε, ένα λεπτό θα είναι παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Ως προς το δικό μου θέμα και το ερώτημα, έχει τεθεί έτσι και η κυρία Κόκαλη και η κυρία Αυλονίτη στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Η δική μου εμπλοκή. Στην υπόθεση, αν τυχόν υπήρχε, ήταν αν κάποιος έκρινε ότι πρέπει να καταθέσει ως μάρτυρας. Και σε αυτή την περίπτωση έχω πει ότι αν η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίσει ότι πρέπει να κληθώ ως μάρτυρας για τον οποιονδήποτε λόγο, αλλά εδώ είναι απόφαση Εξεταστικής Επιτροπής που ακριβώς θα γίνει στην κουβέντα της εξέτασης των μαρτύρων, αν πρέπει να εξεταστώ ως μάρτυρας, προφανώς δεν θα ζητούσα ούτε γνωμοδότηση. Δεν θα μπορούσα συγχρόνως να καταθέτω ως μάρτυρας. Μέχρι στιγμής οφείλω να πω. Και αυτό θα έρθουνε. Οι λύσεις θα συστηθούν. Ούτε οι Σπαρτιάτες που είχαν καταθέσει έχουν θέση ως μάρτυρα, ούτε ακόμα και η Πλεύση Ελευθερίας που με θέτει ως μάρτυρα πώς. Να κληθούν άπαντες όσοι ήταν στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο κομμάτι το δεύτερο, το οποίο έρχεται εδώ πέρα. Πάμε στο κομμάτι της μηνύσεως. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά γνωρίζετε εμένα, όταν έρχονται μηνύσεις για υπουργούς, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να αναφέρονται υπουργοί ότι ήρθε φάκελος για τον υπουργό. Και υπάρχει και η διαδικασία των 30 υπογραφών. Εγώ να έχω μηνυθεί ως Θάνος Πλεύρης δεν γνωρίζω να έχω μηνυθεί. Δεν το γνωρίζω καθόλου. Θεωρητικά τώρα, αν παρελπίδα πάμε να πούμε στις αρμοδιότητες οι οποίες υπάρχουν, με συγχωρείτε. Εμένα η μοναδική αρμοδιότητα που είχα σε όποια σύσκεψη και να ήταν, ήταν μόνο, γιατί αυτό διαβάζω στο εξώδικο. Εγώ σέβομαι απόλυτα τους συγγενείς, κύριε Μαρκόπουλε. Αλλά και οι συγγενείς εδώ πέρα κάποιος έχει φτιάξει. Τα συγκεκριμένα δικόγραφα που όλος τυχαίως αυτό ήρθε μόλις τέθηκε θέμα εξαίρεσης. Εμένα η αρμοδιότητα μου ως Υπουργός Υγείας. Τι εννοείτε δηλαδή ότι το υπαγόρευσε κάποιος συγγενής, ότι είναι ενεργούμενες συγγενείς. Αυτό λέτε. Εσείς αισθάνεστε την ανάγκη να απαντήσετε. Μανάδες... Δεν έχετε το λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κύριε Πλεύρη, παρακαλώ, μην μπαίνετε σε διάλογο και ολοκληρώστε. Επεσήμανα ότι είναι ένα αρκετά νομικό, μισό λεπτό, ένα αρκετά νομικό κείμενο που προφανώς έχει συνταχθεί και από νομικό. Δεν είναι κακό αυτό. Καθόλου κακό. Εγώ λέω όμως το εξής. Η μοναδική μου αρμοδιότητα ήταν τα νοσοκομεία της πόλης σας, κύριε Κόκαλη, και μάλιστα είχατε δείξει και ενδιαφέρον τότε και ο κύριος Σκέλας που είναι εδώ πέρα. Αυτή ήταν η αρμοδιότητα. Όλες οι αποφάσεις μου σχετίζονται μόνο με τη λειτουργία των νοσοκομείων. Αλλά από εκεί και πέρα σας λέω, εδώ πέρα, προφανώς σε ένα επόμενο στάδιο θα τεθούν όλα αυτά, ειδικά στο κομμάτι αν κρίνεται κρίσιμη η εξέτασή μου. Αν θέλετε να το ψηφίσουμε από τώρα, εγώ σας λέω ότι δεν συντρέχει λόγος. Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι θα τεθεί στο πρόσωπό μου ούτως ή άλλως, εάν ζητηθώ για οποιονδήποτε λόγο να κληθώ ως μάρτυρας. Δεν μου έχει αποδοθεί καμία ιδιότητα,
πουθενά, δεν έχει αναφερθεί το όνομά μου πουθενά παρά μόνο το πρώτον στο εξώδικο που αναφέρεται να αναφέρω μονομαστικά, ενώ η σημερινή συζήτηση ήταν καθαρά με την κυρία Κωνσταντοπούλου που υπάρχει η γνωμοδότηση. Οπότε εγώ προτείνω να γίνει ψηφοφορία για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν θέλετε να γίνει τώρα ψηφοφορία για μένα με τον λόγο που λέτε, εγώ ζητώ να μην υπάρξει εξαίρεση μου γιατί συντρέχουν όροι, αλλά προφανέστατα αν αυτό συντρέχει σε επόμενο στάδιο, είτε όποια εμπλοκή μου τυχόν με την έννοια που λέτε ότι πρέπει να εξεταστώ ως μάρτυρας, θα εξεταστεί στο στάδιο που πρέπει. Οπότε, αν να προχωρήσουμε, κύριε Πρόεδρε, στην ψηφοφορία, την εξαίρεση κυρία Κωνσταντοπούλου, αν εμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, τη μία εξαίρεση του προσώπου. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γίνεται δεκτό το αίτημα του κυρίου Πλεύρη και τη πλειοψηφία περί διπλή ψηφοφορία. Ναι, θέλουμε να τοποθετηθούμε. Όχι, έχετε τοποθετηθεί, κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Σα παρακαλώ. Θα πάμε στην ψηφοφορία. Ο κύριο Κόκαλη, ένα μικρό σχόλιο του λεπτού. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Και προχωράμε στην ψηφοφορία. Θα πάμε στην ψηφοφορία. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ, έχετε μιλήσει, έχετε υπερβεί τους χρόνους όλων. Τέλεια, όχι, δεν γίνεται. Σύντομα, κύριε Κόκαλη, παρακαλώ, γιατί έχετε μιλήσει λιγότερο. Κύριε Πρόεδρε, για την ισότητα όλων. Παρακαλώ. Όλοι το λόγο. Μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Ένα λεπτό όμως, παρακαλώ, και ολοκληρώνουμε εδώ. Δεν θα αναπτύξω αυτό που θέλω να αναπτύξω. Εάν πάρω το λόγο, θα κατηγορηθώ. Λοιπόν, πού το βρήκατε, Πρόεδρε, μια χαρά, μόνο εσείς το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το να λόγο. Συζητούμε. Ο λόγος εξαίρεσης του κυρίου Πλεύρη δεν είναι επειδή προτάθηκε ως μάρτυρας, δεν ξεκίνησε ακόμα αυτή η διαδικασία, αλλά επειδή υπευλήθη μήνυση, όχι κατηγορούμενος, εις βάρος του. Εξ όσων κατάλαβα, να το διευκρινίσει, συμφωνεί ότι εάν υποβληθεί μήνυση. Δηλαδή, αν αύριο μου υποβάλλουν συγγενείς μήνυση που έχουν δικηγόρο υπεράσπισης, κάποιος που ζητούσε τις εξαίρεσεις μου. Εδώ είναι το θέμα. Αξιολογούνται αυτά τα θέματα. Και κυρία Κωνσταντοπούλου, αξιολογούνται αυτά τα θέματα. Υπάρχει θέμα υπόνοιας δυσπιστίας, όπως λέει το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εάν έχει υποβληθεί μήνυση σε κάποιον. Λοιπόν. Υπάρχει θέμα δυσπιστίας, άρα δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του μέρος της εξεταστικής, ο οποίος, μάλλον κατά το οποίο έχει υποβληθεί μήνυση. Λοιπόν, βάζουμε σε ψηφοφορία ονομαστική. Πέτρε, έχω ζητήσει το λόγο. Βάζουμε σε ψηφοφορία ονομαστική το αίτημα. Το αίτημα, παρακαλώ, έχετε μιλήσει όλοι δύο, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ζητάνε και άλλοι το λόγο. Λοιπόν, θα μιλήσει μόνο βάζουμε σε ψηφοφορία, σε ονομαστική ψηφοφορία. Μα έχω βάλει ζήτημα ψηφοφορία. Βάζουμε σε ονομαστική ψηφοφορία το αίτημα διπλής εξαίρεσης, το οποίο τοποθέτησε πριν από λίγο η πλειοψηφία. Προχωρώ στην ανάγνωση, των μελών. Η ψήφη είναι υπέρ, κατά ή παρόν. Κύριε Δουδονή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει τοποθετηθεί 4 φορές. Θέλετε νέο γύρο τοποθετήσεων των εισηγητών. Ερώτηση, δεν ρωτάω εσάς, κύριε Κωνσταντοπούλου, ρωτάω το σώμα. Όλο το σώμα, δεν υπάρχετε μόνο εσείς. Θέλετε νέο κύκλο τοποθετήσεων των εισηγητών. Ναι. Ένα λεπτό καθένας. Okay. Ο κύριος Κόκαλης τοποθετήθηκε, ο κύριος Δοδονής έχει ένα λεπτό. Κύριε Δοδονή. Λοιπόν, τώρα με ακούτε. Επί ενός ζητήματος το οποίο προέκυψε τώρα, θέτεται ένα ζήτημα διπλής ψηφοφορίας άμεσα. Στην περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου ακολουθήσαμε μια διαδικασία. Εσείς είπατε ότι τι ωραία που τα λέει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Εγώ σας είπα ότι το σεβόμαστε και θέτουμε κάποια επιχειρήματα διαφορετικά. Γιατί στην περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου ανατρέξατε στο Επιστημονικό Συμβούλιο και σήμερα πάτε να τα λήξετε άψε σβήσε. Ερωτώ, εδώ πέρα όμως δείτε το ζήτημα της μήνυσης. Δείτε το ζήτημα του εξωδίκου. Δείτε ζητήματα τέτοιας υφής. Γιατί πρέπει εμείς το άψε σβήσε να αποφασίσουμε το θέμα του αυτού και να πάμε σε επόμενες συνεδρίες. Το λέω εντελώς καλόπιστα. Κύριε Δουδονή. Δεν προδικάζω τις τάσεις. Κύριε Δουδονή. Επειδή εδώ. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κύριε Δουδονή. Να σας το απαντήσω. Απολύτως. Παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας. Κύριε Δουδονή. Εγώ ξαναλέω.
Ωραία. Θέλετε να πάμε τότε, κύριε, να καταθέσουμε μια πρόταση ως Προεδρείο. Να πάμε την πρόταση για την κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα και για τον κύριο Πλεύρη στην επόμενη συνεδρία. Έχω ζητήσει το μπορεί λόγο από αυτού. Ναι, τι μπορεί βολικό. Να γίνει, μπορεί να γίνει τι και βολικό. Αυτό. Ωραία. Ωραία. Τότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Κωνσταντοπούλου για ένα λεπτό. Ακούστε, παρακαλώ. Λίγο επί της διαδικασίας. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία λογική. Και η λογική είναι ότι έχετε τοποθετηθεί όλοι. Καλά, δεν συζητώ για την κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει τοποθετηθεί όσο έχετε τοποθετηθεί όλοι σας. Έχετε τοποθετηθεί 1-2 φορές. Λέμε λοιπόν, η πρόταση του Προεδρείου είναι να πάμε με το αίτημα εξαίρεσης και τη βάση της γνωμοδότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου για την κυρία Κωνσταντοπούλου και αν θέλετε να ορίσουμε επόμενη διαδικασία, επόμενη συνεδρίαση με θέμα για τον κύριο Πλεύρη και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα διαδικασία. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, κύριε Πρόεδρε. Συμφωνείτε, κύριε Εισηγητά. Είσαι το λόγο. Η κυρία... Κύριε Αυλονίτη, ένα λεπτό παρακαλώ. Θα μιλήσει και το ΚΚΕ. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε με λίγο σας παρακαλώ, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία να ζητήσουμε τη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποφάσισε, γνωμοδότησε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα νομικό, ότι ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το άρθρο 14. Η πρόταση για να εξαιρεθεί ο κύριος Πλεύρης στηρίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και στο άρθρο 15 που είναι αμέσως επόμενο. Δηλαδή ότι επειδή έχει περιβληθεί την ιδιότητα του μηνυωμένου σε ένα δικόγραφο το οποίο λάβαμε σήμερα από το Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων και που αναφέρεται στο ότι ήταν πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν ήμουν πρόεδρος. Έτσι λέει, κύριε. Εάν τώρα θέλετε να διακόψουμε και να δούμε το έγγραφο αυτό που απευθύνθηκε στην εισαγγελία για τον κύριο Πλεύρη, πολύ ευχαρίστως. Όμως όχι να ζητήσουμε γνωμοδότηση νέα από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Έχει πει την άποψη του το Επιστημονικό Συμβούλιο. Έτσι. Δεν είπαμε, κύριε Αυλονίτη, κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Σύμφωνοι τώρα. Ο κύριος... Παρακαλώ. Κύριε Καραθανασόπουλε. Παρακαλώ. Κύριε Πλεύρη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε... Ωραία. Κύριε Καραθανασόπουλε, παρακαλώ. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι την όλη διαδικασία ότι δημιουργεί νέα προσχώματα και κολλησιεργίες. Πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για οποιαδήποτε προτάσεις υπάρχουν περί εξαιρέσεων. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε όλες τις προτάσεις εξαίρεσης. Αλλά πρέπει τώρα να γίνουν όλες τις ψηφοφορίες, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να πάμε στην ουσία να συζητήσουμε το θέμα. Λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα λεπτό και για εσάς για να τοποθετηθείτε για να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της εμπλοκής του κυρίου Πλεύρη το έθεσα πρώτη. Σας ζήτησα το λόγο στην έναρξη της προηγούμενης διαδικασίας, όπου είχατε προαποφασίσει να θέσετε το ζήτημα της δικής μου εξαίρεσης με προσυμφωνημένο τρόπο και με καθοδήγηση και ενορχίστρωση του κυρίου Τασούλα. Το ζήτημα του εάν δικαιούται ο κύριος Πλεύρης αυτή τη στιγμή να προείστανται όλης της διαδικασίας απόπειρας εξαίρεσής μου είναι κεφαλαιώδες και απορώ πως ενώ συνομολογεί ότι τίθεται ζήτημα συμμετοχής του επιμένει να κριθεί πρώτα η αίτηση εξαίρεσης που εκείνος έβαλε, δηλαδή να παραγάγει αποτελέσματα η δική του πρωτοβουλία, ενώ είναι ένα αμφιβόλιο η νομιμότητα της συμμετοχής του, ενώ το πρώτο το οποίο θα πρέπει να κριθεί είναι αν ο ίδιος δικαιούται ή όχι να συμμετάσχει. Το ότι υπάρχει μια κραυγαλαία μεθόδευση το καταλαβαίνουν και οι πέτρες. Ότι ενοχλεί η δική μου συμμετοχή, επίσης του κυρίου Πλεύρη δεν ενοχλεί. Εσείς τα διαχειρίζεστε. Θα φέρετε άλλον πρώην υπουργό, θα τον βάλετε σε άλλη διαδικασία. Τώρα πρέπει να εκτελέσει τα καθήκοντά του για να εξοβελήσει εμένα. Η δική μου συμμετοχή ενοχλεί. Εάν όμως είστε πραγματικά έστω και ελάχιστα ευαίσθητοι σε σχέση με το τι εντυπώσεις προκαλείτε και τι προηγούμενα, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή
πρώτα να κρίνεται το εάν δικαιούται ο κύριος Πλεύρης με την ιδιότητα και του μηνυωμένου και του Ιωνή κατηγορουμένου και του μάρτυρα στην υπόθεση και του βουλευτή της πλειοψηφίας και του πρώην υπουργού να προείσταται μιας διαδικασίας την οποία υποστηρίζει ο ίδιος ως εισηγητής της πλειοψηφίας, όπως λέει, και εναλλάσσονται μάλιστα εδώ οι βουλευτές της πλειοψηφίας για να εξαιρέσει εμένα. Δεύτερον, η κίνηση εξαίρεσης... Δεν έχετε βάλει το χρόνο, βάλτε τον. Ναι, αλλά δεν μπορεί να τον μετράτε εσείς χωρίς εγώ να το βλέπω. Δεύτερον, έχω θέσει προπάσης διαδικασίας ψηφοφορίας, τα οποία επίσης θα πρέπει να τα θέσετε στο σώμα και δεν έχει τοποθετηθεί, ζητήματα τα οποία είναι κεφαλαιώδη. Δηλαδή, επί ποιας αιτήσεως που υπογράφει ποιος, με ποια στοιχεία και με ποια διαδικασία έρχεται η εξαίρεση. Επικαλέστηκε ο κύριος Πλεύρης άλλα προηγούμενα που αφορούν, αν δεν κάνω λάθος, προανακριτικές επιτροπές και όχι εξεταστικές επιτροπές, και η προανακριτική επιτροπή είναι κάτι άλλο. Γιατί επιμένετε τώρα να με διακόπτετε? Βάλτε το χρόνο όλων. Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σεβαστείτε, έχετε μιλήσει. Σας παρακαλώ, με φέρνετε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν σέβεστε τους συναδέλφους σας. Όλοι οι συνάδελφοί σας πήραν ένα λεπτό. Το κουκουέ, ο ΣΥΡΙΖΑ, σταματήστε το αυτό το σοου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας πεντάξει, κυρία Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν. Προχωράμε λοιπόν σε ονομαστική ψηφοφορία επί του θέματος που θέτει η πλειοψηφία αναφορικά με την εξαίρεση περί της εξαιρέσεως της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η ψήφος είναι υπέρ, κατά ή παρόν. Κυρία Λιτρίβη, Ιωάννα Λιτρίβη. Πατάτε το κουμπί. Υπέρ. Κύριος Μαντάς. Υπέρ. Ναι. Πέρ. Υπέρ. Υπέρ. Ο κύριος Νικολακόπουλος. Υπέρ. Η κυρία Παπακώστα Παλιούρα Εκατερίνη. Υπέρ. Ο κύριος Θεοφάνης Παπάς. Υπέρ. Ο κύριος Πλεύρης Αθανάσιος. Υπέρ. Ο κύριος Βλαχάκος Νικόλαος. Υπέρ. Η κυρία Καραμανλή Άννα. Υπέρ. Ο κύριος Τσαυδαρίδης Λάζαρος. Υπέρ. Ο κύριος Βρετάκος Γεώργιος. Υπέρ. Ο κύριος Φωτήλας Ιάσον. Υπέρ. Ο κύριος Αυλονίτης Αλέξανδρος Χρήστος. Υπέρ. Ο κύριος Μαμουλάκης Χάρης. Υπέρ. Ο κύριος Κόκαλης Βασίλειος. Υπέρ. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Υπέρ. Ο κύριος Σαρακιώτης Ιωάννης. Υπέρ. Ο κύριος Μουλκιώτης Γεώργιος. Κατά. Δεν σας άκουσα. Κατά. Ο κύριος Δουδονής Παναγιώτης. Κατά. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης. Κατά. Ο κύριος Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Κατά. Η κυρία Κομνηνά Καμαρία. Κατά. Ο κύριος Σαράκης Παύλος. Κατά. Ο κύριος Δημητριάδης Πέτρος. Κατά, κύριε Πρόεδρε. Κατά. Ο κύριος Οικονομόπουλος Αναστάσιος. Η κυρία Κωνσταντοπούλου Ζωή. Κατά, με την επιφύλαξη ότι δεν αναγνωρίζω τη διαδικασία ως έγκυρη. Είναι άκυρη. Η κυρία Θεοπίστη Πέρκα. Κατά. Και αν μπορεί να εισέλθει, μπορείτε να τον ενημερώσετε. Να μετρήσουμε τις ψήφους. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε
το αίτημα της πλειοψηφίας περί εξαιρέσεως της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Λύεται η συνεδρίαση. Θα ενημερωθείτε για την επόμενη συνεδρία. Κυρία Κωνσταντοπούλου, περιμένουμε να ορίσετε, αντικαταστάτη. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Για τον κύριο Πλεύρη. Περιμένουμε. Θα γίνει άλλη. Το είπαμε αυτό. Είναι η πρόταση του κυρίου Δουδονή. Περιμένουμε να ορίσει πλεύση ελευθερία έως αύριο αντικαταστάτη της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ, λύεται η συνεδρία. Κύριε Πρόεδρε. Άλλο θέμα στην ημερήσια. Δεν υπήρχε άλλο θέμα. Εντάξει.